ζεστή καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και λευκή καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και παγωμένη καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και ταλαιπωρημένη καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και μάλλον βροχερή θα είναι κιόλας. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε καταιγίδες και πάρα πολλές βροχές, αλλά δεν αποκλείονται και τα χιόνια στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και στην Αττική, αλλά σε υψηλό υψόμετρο. Τέλος πάντων, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ο καθένας έχει να πει τη δική του ιστορία. Νομίζω το τραγούδι Ρούλι, το οποίο εκφράζει περισσότερο τη χώρα μας αυτή τη βδομάδα, είναι ένα. Ποιο? Το κλαίω και οδηγώ στην Αττική Οδό. Πολύ μπροστά η Ζουβανέλη. Πολύ μπροστά. Εντάξει, πέρα από το κλάμα, παιδιά, ήταν και λίγο πιο πολύ απογοήτευση το ότι σταθήκαμε όλοι μας ότι σε αυτή τη χώρα τελικά πρέπει να βγούμε, να σκάψουμε για να βγούμε με το αυτοκίνητό μας έξω. Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη από πουθενά. Είναι χιλιάδες ιστορίες που ακούς, τρομερά τα όσα έζησαν οι συνάνθρωποι μας. Εγώ μένω στην Πεντέλη, πραγματικά είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Έχουν φιλιώσει τα πολλά τα χιόνια, δεν πέρασε άνθρωπος, 5 μέρες ήμασταν αποκλεισμένοι. Έχουν λιώσει τα πολλά τα χιόνια, αλλά γίνεται πάγος στους δρόμους. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή έβγαινα σήμερα το πρωί και σκεφτόμουν πόσοι άνθρωποι πραγματικά, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, κινδυνεύουν να γλιστρήσουν. Και να έχουμε άλλα μετά. Να γλιστρήσουν, να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι τους, να μην μπορούν να συντηρηθούν οι άνθρωποι το 2022, παιδιά, προσέξτε, και στην Ελλάδα. Σε που φτάσαμε. Εμείς περάσαμε με τη Μύδια πέρσι αυτή την εβδομάδα χωρίς το ρεύμα τότε στα Βόρεια. Και τώρα που δεν είχαμε διακοπή ρεύματος, αισθανόμουν από τους τυχερούς και από τους προνομιούχους που έχεις ακόμα ρεύμα. Ναι. Που είχες ρεύμα. Και, που είχες βασικά. Και το θέμα δεν είναι κομματικό να πεις ότι λες υποστηρίζω τον ένα τον άλλον. Το θέμα είναι διαχρονικά τραγικό. Γιατί είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι μπριμέ, τις ίδιες ταλαιπωρίες τραβάμε στις ίδιες καταστάσεις κάθε φορά. Το θέμα είναι ότι λείπει το αίσθημα της ασφάλειας στον πολίτη. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι ανθρώπινα. Εδώ είμαστε και θέλουμε να έχουμε την ασφάλεια του διπλανού μας, του συνεργάτη μας, ο καθένας του ανθρώπου που βρίσκεται κοντά. Να μην νιώθεις ότι είσαι μόνος, να νιώσεις ότι το κράτος σου συμπαραστέκεται σε μια τέτοια δύσκολη ώρα. Στην Πεντέλη που ανέφερες, βγήκανε κάτοικοι και πληρώσανε από την τσέπη τους. Σε πολλούς δήμους, παιδιά, συνέβη αυτό. Και στο Μαρούσι και στην Κυφσιά. Σε πολλούς δήμους. Το 2022 είναι απαράδεκτο. Και υπάρχουν άνθρωποι 5 μέρες μετά που δεν έχουν ρεύμα. Βέβαια, είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Βεβαίως. Και το τραγικότερο είναι. Οι δρόμοι δεν έχουν καθαρίσει, παιδιά. Όχι, βέβαια. Έχουν και τα μικρά οχήματα που περάσανε, γιατί δεν πέρασαν τα μεγάλα τα χιονιστικά. Αυτό όλο μπερδεύω αυτή την εποχή. Δεν πειράζει, το χαντάκι. Λοιπόν, ξέρουμε τι είναι. Έχουν διώξει το χιόνι δεξιά και αριστερά. Έχει μια λωρίδα πάρα πολύ μικρή στο κέντρο του δρόμου, η οποία έχει γίνει πάγος. Και έχουν στείλει το χιόνι δεξιά και αριστερά, που ούτε να παρκάρεις μπορείς. Έχουν κλείσει και πόρτες γκαράζ εδώ μεταξύ. Έχουν κλείσει πόρτες σπιτιών και δεν μπορούν να βγουν. Με τη Μαρία σήμερα το πρωί πήγαμε να μείνουμε με το αυτοκίνητο πάλι στην Πεντέλη. Στη λεωφόρο Πεντέλη. Και παίρνεις και τα τηλέφωνα και στο κλείνουν εκεί οι άνθρωποι και σε βρίζουν και από πάνω. Αλλά όταν θέλουν τις ψήφους σου, όταν έρχεται η στιγμή της εκλογής, τότε σε θυμούνται και δίνουν υποσχέσεις. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα έχουμε και κοντά μας τον κύριο Κούγια να μας πει τι περιμένουν, τι προσδοκούν οι άνθρωποι που τράβηξαν τη μεγαλύτερη αυτή ταλαιπωρία στην Αττική Οδό. Σε σχέση με τις αποζημιώσεις που έχει υποσχεθεί και η Αττική Οδός, η εταιρεία, αλλά και το κράτος, ότι θα δώσουν στους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί άνθρωποι που έπρεπε να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή διαφορετικά, με ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε τις προηγούμενες εβδομάδες. Και μιλάω για τον ιερέα, τον 37χρονο ιερέα εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων εκτός εισαγωγικών, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέως. Και υπάρχουν εις βάρος του πάρα πολλές καταγγελίες, Βασίλη μου. Είναι προφυλακιστέως ήδη για ασέλγεια και πορνογραφία. Αυτές είναι οι κατηγορίες, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν προκύψει από την υπόθεση της 14χρονης και σήμερα 17χρονης. Και όσο προχωράνε οι ημέρες, βλέπουμε και άλλες καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν πάρει ακόμα το δρόμο της δικαιοσύνης. Έρχονται ωστόσο στο φως της δημοσιότητας. Πιο πρόσφατη από αυτές, μία 16χρονη, η οποία λέει ότι όταν ήταν 14 ετών, ο ιερέας την προσέγγισε μέσω του κατηχητικού και τη ζητούσε γυμνές τις φωτογραφίες της. Ζητούσε... Όχι. Είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, είναι άλλη περίπτωση. Η Νταντά είναι 18χρονη, η οποία ήταν μέσα στο σπίτι babysitter για τα παιδιά και λέει ότι με τη θέλησή της είχε σχέση με τον ιερέα, κάτι που ο ιερέας δεν απολύνει. Από τα 16 της όμως, έχει δηλώσει. Από τα 16 της είχε σχέση με τη συνένεση. Να μας ξεκαθαρίσει ο κύριος Προυσανίδης, που είναι ποινικολόγος και ο συνήγορος του 37χρονου ιερέα. Ο νέος συνήγορος, κύριε Προυσανίδη, καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και για την υπομονή σας να μας περιμένετε μέχρι να ξεκινήσουμε και να πούμε και την πρώτη καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα σας, κυρία Τσολάκη. Καλημέρα σε όλο το πάνελ.
Υπάρχουν λοιπόν συγκεχημένες λίγο πληροφορίες και έχουμε μπερδευτεί. Αυτή τη στιγμή, για να μας το ξεκαθαρίσετε, πόσες είναι οι καταγγελίες που υπάρχουν στη δικογραφία και αφορούν στη δράση, αυτή η ανάλογη τέτοια δράση, με την πρώτη καταγγελία της 16χρονης σε βάρος του ιερέα? Όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, στις 25 του μήνα κρίθηκε προφυλακιστέως. Στο φάκελο της δικογραφίας και η προφυλάκηση επήλθε εξαιτίας μόνο μίας καταγγελίας. Δηλαδή της αρχικής καταγγελίας της τότε 14χρονης που σήμερα είναι 16 ετών. Όλες οι υπόλοιπες καταγγελίες είναι μεταγενέστερες της προφυλακίσεως του εντολέα. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στη δικογραφία ή συμπεριλαμβάνονται τώρα που βλέπουν το φως δημοσιότητας? Δεν ξέρω. Ανοίγει όλη αυτή η ιστορία και όποιος καταθέτει ή εξομολογείται ή λέει δημόσια αυτό που έχει περάσει στο δικό του βίωμα, μετά ξεκινάει η έρευνα σε σχέση με αυτό, καινούρια έρευνα. Ακριβώς. Κυρία Τσολάκη, στην πραγματικότητα μπορούν να προκύψουν πάρα πολλές καταγγελίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Το αν αυτές θα καταλήξουν στην δικαιοσύνη, αν θα κριθούν από τα αρμόδια όργανα που εν προκειμένου είναι ο ανακριτής, αν υπάρχουν στοιχεία σοβαρά, τότε θα ελεγχθούν. Η συμπληρωματική δίωξη για την οποία διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι αφορά? Αυτό αφορά μόνο την καταγγελία της σήμερα 19χρονης, όχι 18χρονης, για πράξεις όταν ήταν ακόμα ανήλικοι, οι οποίες όμως δεν είχαν, κατά τη δική της καταγγελία, σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο. Είχαν συνειδητικό χαρακτήρα, εννοείται, σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η ίδια δήλωσε. Η ίδια δήλωσε ότι υπήρχε κάποια συνουσία όταν η ίδια είχε ενηλικιωθεί. Φυσικά η μεριά του εντολέα μας αυτό το αρνείται. Ο εντολέας σας αρνείται όλες τις κατηγορίες. Αρνείται και τις κατηγορίες που αφορούν τη 16χρονη, σωστά? Τη 14χρονη τότε, τη 17χρονη σήμερα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε και προσκομίσαμε στον κύριο ανακριτή ήταν η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία ρήξη στον παρθενικό ημένα της κοπέλας, όπως επίσης και δεν υπήρχε καμία συνουσία παραφύση όπως κατήγγειλε. Ως εκ τούτου λοιπόν, πράγματι δεν αποδεχόμαστε την κατηγορία για βιασμό. Τώρα κύριε Προυσανίδη, συγγνώμη Δημήτρη μου, και μετά σου δίνω το λόγο να ρωτήσω ό,τι θες. Εσάς τώρα δεν σας κάνει εντύπωση πως μετά από αυτή την καταγγελία βγαίνουν και άλλα κορίτσια που ήταν κάποτε ανήλικα, μπορεί τώρα να είναι ενήλικες ή όχι, και λένε παρόμοιες ιστορίες? Δηλαδή, διάβαζα, δεν ξέρω τώρα αν είναι του προηγούμενου συνηγόρου ή δικό σας ισχυρισμός αυτός, ότι για οικονομικούς λόγους ισχυρίζεται ο ίδιος ότι προέβη η πρώτη κοπέλα σε αυτή την καταγγελία. Ότι σταμάτησε τέλος πάντων η οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς της και εκείνη, είτε γιατί ήταν κρυφά ερωτευμένη μαζί του, είτε γιατί ήθελε να τον εκδικηθεί, προέβη σε αυτή την καταγγελία. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ανοίγουν τόσα πολλά στόματα? Κυρία Τσολάκη, καταρχήν δεν το είχα πει εγώ, δεν είχε υποθεί από μένα κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, ήθιστε μετά να ανοίγουν διάφορα στόματα. Όπως σας είπα εξ αρχής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λάβουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Πρέπει να ερευνηθούν οι καταγγελίες αυτές και αν πράγματι είναι σοβαρές, να είστε σίγουρες ότι θα πάρουν τον δρόμο της δικογραφίας. Τι τις κάνει σοβαρές, κύριε Προυσανίδη, τι τις κάνει σοβαρές τις? Το να υπάρχουν πράγματι στοιχεία στον εκάστοτε καταγγελόμενο. Αυτά που καταγγέλει πράγματι να έχουν έρισμα. Κύριε Προυσανίδη, στην περίπτωση της 19χρονης που είπατε νωρίτερα, η οποία εργαζόταν ουσιαστικά ως babysitter, ως δαντά στο σπίτι του ιερέα, βρέθηκε, κατασχέθηκε το κινητό της και βρέθηκαν και φωτογραφίες τις οποίες είχαν ανταλλάξει ο ιερέας με την κοπέλα. Και στην τρέχουσα περίοδο και στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι? Ερωτικού περιεχομένου εννοώ. Δεν βρέθηκε καμία φωτογραφία του ιερέα και δεν βρέθηκε καμία φωτογραφία πορνογραφικού περιεχομένου. Γυμνές φωτογραφίες είναι, δεν λέω πορνογραφικού. Της κοπέλας σίγουρα, το είπε ίδια. Έτσι δεν είναι? Της κοπέλας βρέθηκαν κάποιες φωτογραφίες, όχι πορνογραφικές, στο κινητό της. Η οποία όμως είπε ότι είχε ανταλλάξει αυτές τις φωτογραφίες με τον ιερέα. Αυτό ισχυρίστηκε η ίδια.
Αυτό το ισχυρίστηκε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι απαραίτητα και αλήθεια. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Η επαναλαμβανόμενη δράση ενός ανθρώπου, ο οποίος κατ' εξακολούθηση βλέπουμε ότι έχει ένα μοτίβο, δηλαδή παίρνει ένα κορίτσι που το οποίο είναι 14-15 χρονών, πάει στο κατηχητικό, μετά τον εμπιστεύεται, μετά βγαίνει το κορίτσι αυτό ενηλικιωμένο ή μη και λέει ότι... Προηγήθηκαν όλα τα γεγονότα, είχαμε αυτές τις συναστροφές. Δεν είναι αδίκημα αυτό. Δεν είναι αποπλάνηση. Αυτό φυσικά και είναι αδίκημα, αρκεί η κυρία Τσολάκη να αποδειχθεί. Το να μείνουμε μόνο σε μία καταγγελία, σας λέω τα περισσότερα εξ αυτών που αναφέρετε δεν αποτελούν ακόμα στοιχεία της δικογραφίας. Μάρτυρες, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έρευνα η οποία διεξάγεται. Θα κληθούν μάρτυρες να καταθέσουν. Έρευνα. Άνθρωποι μπορεί να ήξεραν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ακούμε τώρα στη φάση που τα στόματα ανοίγουν, ότι λέγεται εκεί στην περιοχή ότι η δράση ήταν γνωστή. Απλά. Ναι. Αυτό το οποίο κατηγορηματικά λέω και υπάρχει και δεν αμφισβητείται και αποδεικνύεται είναι η ιατροδικαστική εξέταση. Όπου η ιατροδικαστική εξέταση σε σχέση με την πρώτη καταγγέλουσα περιγράφει διαφορετικά εντελώς πράγματα. Ναι, κύριε Πουσανίδη, το ότι μια ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει δείξει ακριβώς τις επιπτώσεις ενός βιασμού. Δεν αποκλείει όμως το γεγονός ότι έχει γίνει κάποια απόπειρα, ότι έχει γίνει κάποιο γεγονός που το οποίο ξέρουμε πολύ καλά εκεί, ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο τόσα χρόνια μετά να υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικά έτσι. Γι' αυτό τώρα γινόμαστε πάρα πολύ γραφικοί στο λόγο μας, αλλά γι' αυτό είπατε για τον Παρθενικό ημένα. Μετά από τόσα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα αλλοιώνεται στην πορεία. Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Καταλάβατε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι, να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας, να καταλάβουμε ότι πρόκειται μια πολύ σοβαρή κατηγορία για ένα κακούργημα. Και στο κακούργημα θα πρέπει να υπάρχουν για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος στοιχεία. Ναι, αλλά επειδή το έχουμε δει, κύριε Πουσανίδη, συγχωρέστε με, αλλά επειδή το έχουμε δει και τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν δει το φως δημοσιότητας τέτοια περιστατικά και μιλάμε για βιασμό. Συμφωνώ μαζί σας. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο βιασμός δεν συντελείται μόνο όταν θα ολοκληρωθεί μια σεξουαλική πράξη. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι βιασμός και ένα άγγιγμα ακόμα χωρίς την συνένεση και ένα άγγιγμα μόνο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι στην ψυχή, αποπλάνηση από την καρδιά ενός κόσμου. Κοιτάξτε, ένα άγγιγμα. Εγώ βλέπετε ότι δεν θέλω να την κάνω εντελώς νομική την κουβέντα και για τους τηλεθεατές μας. Όχι, προς Θεού, δεν κάνουμε δικαστήριο και εμείς εδώ. Ένα άγγιγμα όμως, ένα άγγιγμα δεν είναι βιασμός. Όχι, όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, φυσικά, έτσι. Φυσικά και όχι. Ωστόσο, ένα άγγιγμα σε ένα ανήλικο κορίτσι δεν φυσικά, είναι. Φυσικά ένα άγγιγμα σε ένα ανήλικο κορίτσι. Πρέπει να είναι. Κοιτάξτε, ότι ένα άγγιγμα σε οποιοδήποτε ανήλικο παιδί, είτε είναι κορίτσι, είτε είναι αγόρι, αποτελεί μία πράξη που έχει κοινωνικοηθική απαξία και ενδεχομένως να έχει και κάποια νομική απαξία, είναι γεγονός. Δεν είναι όμως βιασμός, δηλαδή δεν συντελείται ένα τόσο σοβαρό κακούργημα όσο αυτό που καλυγορείται. Είναι αποπλάνηση ανηλίκου, μπορεί να είναι παρενόχληση ανηλίκου, μπορεί να είναι απόπειρα βιασμού ανηλίκου. Παιδοφιλία. Όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικές κατηγορίες. Δεν κατηγορούμαστε για αυτά. Κατηγορούμαστε για συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο σωστά αναφέρατε πριν για τον Παρθενικό ημένα. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις λεπτές υποθέσεις είναι το πιστήριο το οποίο έχουμε, το τεκμήριο, πάντοτε οι ιατροδικαστικές. Αυτή είναι και η δυσκολία των θυμάτων, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πουσανίδη, και γι' αυτό ίσως τόσα χρόνια τα θύματα κρατούσαν τα στόματά τους κλειστά. Σιωπή. Γιατί λες, άντε και έρχομαι αντιμέτωπος με το τραύμα μου και με την εμπειρία μου. Πώς θα το αποδείξω, θα μπλέξω, σκέφτεται. Τι θα πει η κοινωνία και φτάσαμε σε ένα σημείο να τα συγκαλύπτουμε όλα και να τα βάζουμε κάτω από το χαλί και τα θύματα να περνάνε τη ζωή τους, μην μπορώντας να ξεπεράσουν ποτέ αυτό που τους έχει συμβεί και χωρίς να έχει τιμωρηθεί και ο θήτης. Και είναι πολύ κατανοητή η θέση σας, κύριε Πουσανίδη. Είναι κατανοητή η θέση σας, αλλά από την άλλη, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι, μας ακούνε και θύματα ίσως τέτοιων πράξεων, πρέπει να σκεφτούμε και αυτούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ναι, νομικά δεν είναι βιασμός, είναι κατακρεουργία της ψυχής. Κάποιος έχει βάλει χέρι σε ένα μικρό παιδί, όποιος και αν είναι αυτός. Δεν μιλάω απαραίτητα για τη δική σας υπόθεση, μιλάω για όλες τις υποθέσεις. Με συγχωρείτε. Όποιος βάζει χέρι, το έτσι να κάνει σε ένα μικρό παιδί ανήλικο, του έχει καταστρέψει τη ζωή. Εσείς με τον εντολέα σας έχετε συμφωνήσω, την κοινωνία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, δεν διαφωνώ πουθενά.
Εσείς με τον εντολέα σας, φαντάζομαι, έχετε επικοινωνία για να θεσπίσετε τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσετε. Του ίδιου δεν του κάνει εντύπωση πως τόσα κορίτσια λένε το ίδιο πράγμα, την ίδια ιστορία? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν λένε την ίδια ιστορία. Πάνω κάτω την ίδια ιστορία. Χθες βγήκε, κατήγγειλε μία 35χρονη από ό,τι είδαμε. Είναι κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν έχει το ίδιο background. Αυτό το κάνει ακόμη χειρότερο, βέβαια, έτσι, κύριε Προυσανίδη. Το ότι ανοίγουν στόματα από διαφορετικές μεριές και κατευθύνσεις διαφορετικών ηλικιών, μητέρες των κοριτσιών, κορίτσια ανήλικα, ενήλικες γυναίκες. Όπως σας είπα πριν, καταγγελίες μπορεί να γίνουν πολλές. Το θέμα είναι ποιες από αυτές ευσταθούν και ποιες θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Σαφώς και εκείνοι είναι που πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, θα το συζητήσουμε διαφορετικά. Υπάρχουν πάντοτε σε αυτές τις υποθέσεις καταγγελίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν καταλήγουν πουθενά. Κύριε Προυσανίδη, όταν αναλάβατε εσείς την υπόθεση και την πήρατε από τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα. Παραιτηθείς από την υπόθεση, ο κύριος Θεοδωρόπουλος είπε ότι ο εντολέας σας απέκρυψε στοιχεία. Εσείς όταν μιλήσατε με τον συνάδελφό σας για να αναλάβετε την υπόθεση, σας είπε κάτι τέτοιο, δηλαδή ευσταθεί το ότι έχει αποκρύψει στοιχεία? Και αν ναι, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που ενδεχομένως σας είπε ο προηγούμενος δικηγόρος ότι έχει αποκρύψει ο εντολέας σας? Ο προηγούμενος υπερασπιστής προφανώς αναφέρθηκε στην κατάθεση, στην καταγγελία της σήμερα 19χρονης. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες, ως καταγγελία είχαμε λάβει γνώση για αυτό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα, ξαναλέω, σε τέτοια αδικήματα νέες καταγγελίες και θα υπάρξουν ενδεχομένως και άλλες καταγγελίες, οι οποίες λαμβάνουν το φως της δημοσιότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καινούργια στοιχεία. Για να είναι καινούργια στοιχεία θα πρέπει να εισαχθούν στην δικογραφία. Σύμφωνοι, αλλά και όλα τα κορίτσια εκεί της γειτονιάς να μαζεύτηκαν και είπαν πάμε να καταγγείλουμε τον πατέρα που ήταν ο πνευματικός μας, μας αγκάλιασε, μας αγάπησε, τον εμπιστεύτηκαν οι μητέρες μας και ξαφνικά να τον καταγγείλουμε για μια συγκεκριμένη δράση, και αυτό είναι νομίζω προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Κυρία Τσολάκη, δεν είναι όλα τα κορίτσια. Είναι πολλά, κύριε Προυσανίδη. Είναι τρεις καταγγελίες. Ναι, αλλά αφορούν όλα από κορίτσια, και χθες ήταν μια κυρία η οποία ήταν 35 ετών. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο πράγμα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις. Αλλά τη στιγμή που δεν υπάρχει μόνο ένα ανήλικο κορίτσι και βλέπεις ένα μοτίβο σε μια συμπεριφορά, σε βάζεις σε σκέψεις αυτό το πράγμα. Φυσικά και σε βάζεις σε σκέψεις, αρκεί αυτό να αποδειχθεί. Φυσικά. Και μια καταγγελία. Είναι μια της δικαιοσύνης, αυτό θα κάνει. Για μένα βέβαια ακόμα και μια καταγγελία, παιδιά, είναι αρκετή. Και μία μόνο καταγγελία είναι. Εννοείται. Και ξέρεις τώρα τι μιλάμε. Όταν μιλάμε για παιδί, έτσι. Γενικότερα. Αυτό το οποίο λέτε είναι σαφές και εξαιτίας της μίας καταγγελίας πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση. Ακριβώς. Αυτό δίνει και μία εμπιστοσύνη και σε εμάς τους πολίτες να αισθανόμαστε ότι όντως η δικαιοσύνη είναι κοντά μας και μπορεί να πάρει μέτρα να πάσα ώρα και στιγμή. Φανταστείτε να υπήρχε αυτή η καταγγελία και να ήταν ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος και να μην το ψάχνει κανείς. Τουλάχιστον θα ερευνηθεί και θα πρέπει, μια απάντηση. Το τονίζω εκ νέου, θα ήταν καλό όλοι να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Σαφώς. Το τεκμήριο της αθωότητας λέει ότι κάποιος πρέπει να καταδικαστεί και μάλιστα αμετάκλητα για να θεωρηθεί ένοχος. Σαφώς. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο και καλό θα ήταν να περιμένουμε την εξέλιξη περιμένουμε την δικαστική. Απλά λέω, για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα, γιατί μάλλον δεν με καταλάβατε, ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία ενός κοριτσιού που είναι ανήλικο, που είναι, τότε ήταν 14 χρονών, σήμερα είναι 17, πάλι ανήλικη είναι. Λοιπόν, εμείς αισθανόμαστε ότι η δικαιοσύνη είναι κοντά μας και κάπου μπορούμε να απευθυνθούμε για να ερευνηθεί, να αξιολογηθεί και να αποφασιστεί αν αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος ή όχι. Οποιοςδήποτε. Προφανώς και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη πρέπει να έχουμε όλοι. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάντως στην περιοχή Μολονότη. Κάτι ήταν και αυτό. Στην περιοχή Μολονότη ανοίγουν στόματα. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ φόβος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και γεγονότα και καταστάσεις και. Και ακόμα δεν μιλάνε. Και φοβούνται, κύριε Βασίλη, σε καμιά φορά και στον κύριο Προυσανίδη, που ήταν πάρα πολύ ψυχραιμός ο λόγος του, αλλά γι' αυτό
παρά το γεγονός ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει, δεν μπορούμε, λέγοντας ότι είναι περιπτώσεις και καταγγελίες οι οποίες μένει να αποδειχθούν άμα είναι αληθείς, ότι δεν πρέπει να γίνουν. Ότι πρέπει όσοι αισθάνονται και ότι τώρα βάζει ένα μιλάνε. Κορίτσι ανήλικο 14 χρονών. Τώρα. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Έχει ζήσει αυτό, να έχει σκεφτεί μια ιστορία, είδα μια ταινία. Να είναι από το κύμα τη φαντασία. Να έκλεγα στην κατάθεσή τη, διεκόπη η κατάθεση 10 φορές από τα κλάματα και να το φαντάστηκε αυτό είναι το κορίτσι. Και να είναι ο λόγο μου, ένα το δικό σου μιλάμε τώρα. Αυτό εδώ είναι... η 35χρονη γυναίκα που μίλησε χθες και έκανε την καταγγελία τέλος πάντων, είπε, ενώ είναι 35 ετών, φοβήθηκα να καταγγείλω το οτιδήποτε. Αισθάνθηκα τόσο αμήχανα και τόσο άσχημα. Φοβήθηκα μη βρω τον μπελά μου. Φαντάσου μια γυναίκα 35 ετών. Σε τι κατάσταση ήταν το 14χρονο κορίτσι. Εδώ είδαμε την άλλη ιστορία, ρε παιδιά, με τον οικογενειακό φίλο 40 χρονών που πήρε το κοριτσάκι 14 και πήγε στο ξενοδοχείο ή μη διαμονή. Και ανοίξαν οι κάμερες και μπήκαν άλλοι δύο άνθρωποι μέσα. Μιλάμε τώρα για. Να ανοίξουμε την κουβέντα για το τι σημαίνει βάζω χέρι και κακοποιώ παιδί. Μέσα στο περιβάλλον το άμεσο είναι πάντα κακοποιητής. Μα οικογενειακός φίλος ήταν αυτός. Μέσα, δίπλα, υπεράνω πάσης υποψίας. Και στην οικογένεια. Άνθρωπος εμπιστοσύνης. Η δε μητέρα της babysitter που αναφέραμε προηγουμένως, έβγαλε η ίδια την υπόθεση προς τα έξω, γιατί την είχε προσεγγίσει και εκείνη. Καλά, έβλεπα χθες τη Ζήνα Κουτσελίνη που είχε την αποκλειστική δήλωση της μητέρας του κοριτσιού αυτού που κάποτε ήταν νταντά, πρόσεχε τα παιδιά, που έλεγε ότι εγώ δεν ύπτω τα σχήρας μου. Κάνω ένα βήμα πίσω. Δεν προχώρησαν σε καταγγελία. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι που είμαστε ακόμα πρέπει να σπάσουμε αυτό το στίγμα της επώνυμης καταγγελίας. Έχει δηλώσει συνένεση, παιδιά, το κορίτσι αυτό. Έχει δηλώσει συνένεση και ήταν ερωτευμένη. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε στην κακοκαιρία. Πάμε στο Χιονιά, ο οποίος ταλαιπώρησε, μαστίγωσε τη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας ταλαιπωρήθηκαν όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο την ταλαιπώρια της Αττικής Οδού. Μιλάμε για το κέντρο της πόλης, μιλάμε για τα βόρεια πράσινα. Τηλέφωνο Μαραθώνος, πάρα πολλοί δρόμοι. Κεντρικούς δρόμους. Μία από τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και πέρασαν το δικό τους Γολγοθά την εβδομάδα που μας πέρασε είναι η Γιούλη Πυριανάκη, που την έχουμε κοντά μας. Γιούλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι και εγώ. Τώρα είμαι καλά. Τώρα είσαι καλά και ζεστά. Πώς βίωσες όλη αυτή την ταλαιπωρία? Θέλω να μας πεις λίγο τη δική σου ιστορία και πώς κατέληξες να βρίσκεσαι σε ξενοδοχείο εδώ της, πάνω στην Αττική. Εδώ βρίσκεται το ξενοδοχείο αυτό. Για διανυκτέρευση και τι σας θα έχουμε και πλάνα μας έχει στείλει. Τι σας περίμενε εκεί, θέλουμε να μας πεις. Να σου πω ότι η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο δεν ήταν σε δωμάτιο. Μην ακούγεται έτσι κάτι ξεκούραστο. Ήταν πολύ άσχημα εκεί πέρα όλη η βραδιά. Και ότι εγώ είμαι από Κρήτη. Δηλαδή βρέθηκα εκεί πέρα. Ήταν η κακιά στιγμή. Δεν μένω Αθήνα ώστε να ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Καλά, και όσοι μείναν στην Αθήνα, όπως μένουν στην Αθήνα, όπως είδες, δεν μπορούσε. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε, που περιμέναμε την κακοκαιρία, πάλι δεν μπορούσε κανένας να το προβλέψει. Ναι. Βλέπουμε τα πλάνα ακριβώς από κάτω, με το κοιμόσασταν στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Υπήρχαν και ένα δωμάτια, Γιούλη, σε αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, τα οποία δεν σας δόθηκαν. Ή κάποιοι πήγαν στα δωμάτια και ήσασταν οι άτυχοι που μείνατε στον τίστους διαδρόμου. Δεν προλάβατε. Δεν μας έδιναν δωμάτια, γιατί όπως μας έλεγαν, τα είχαν κλείσει οι αεροπορικές εταιρείες για τους πελάτες τους. Αλλά οι πελάτες αυτοί έπρεπε να είναι ένας επιβάτης ο οποίος θα πήγαινε Αθήνα και μετά θα είχε άλλη πτήση και τελικά δεν κατάφερε να ξαναπετάξει λόγω κακοκαιρίας. Οπότε δικαιούταν το δωμάτιο. Εμείς που απλά είχαμε φτάσει στον προορισμό μας και απλά δεν καταφέραμε ποτέ να φτάσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ήμασταν από αυτούς. Σας κατέφθηκε κάποιος να πάτε? Δηλαδή θεωρώ ότι κράτησε πολύ αυτό με τα δωμάτια, να μην τα δίνουν, ενώ δεν χρειαζόντουσαν. Ξέρατε εσείς ότι υπάρχουν ελεύθερα δωμάτια στο ξενοδοχείο? Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ελεύθερα δωμάτια στο ξενοδοχείο? Το ξέρατε αυτό, δηλαδή? Δεν το ξέραμε, μας έλεγαν συγγνώμη, έχουμε κράτηση. Δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε. Η οποία κράτηση όμως προφανώς δεν ήρθε ποτέ. Και δεν θα ερχόταν η κράτηση όμως λόγω των συνθήκων. Στο ξενοδοχείο σας έστειλαν. Όλο και έφταναν συνέχεια άνθρωποι στο ξενοδοχείο, πολύ ταλαιπωρημένοι. Με δική σας δηλαδή, πρωτοβουλία πήγατε φάση, εκεί. Πήγαμε και εμείς και φέραμε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητα. Ερχόντουσαν συνέχεια κόσμος. Δεν ήταν ότι δεν ερχότανε. Γιατί όπως βρήκατε, ίσως κάποιοι από αυτοί να είχαν κρατήσει δωμάτια. Αλλά ήταν δύσκολες οι συνθήκες και νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο ανθρώπινα. Σας έστειλαν από την περιφέρεια στο ξενοδοχείο ή από την Αττική Οδό? Εγώ ήμουν στην Αττική Οδό και εκεί εγκλωβίστηκα. Την οδηγία για το ξενοδοχείο την πήρατε από κάποιον ή πρωτοβουλία δική σας?
Ήμασταν, το δικό μου το ταξί έλεγε συνέχεια ο οδηγός ότι πρέπει να φτάσω στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο γιατί από εκεί θα μπορέσω να φύγω. Έτσι τον είχαν συμβουλέψει κάποιοι άλλοι ταξιτζίδες και φτάσαμε μέχρι εκεί. Άρα ιδιωτική πρωτοβουλία. Για 2,5 ώρες. Ιδιωτική πρωτοβουλία, Βασιλεία, γιατί δεν υπήρχε καμία κρατική οδηγία. Αυτό, αυτό. Ήταν οι άνθρωποι στο έλεος του χιονιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πού να πάνε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να σας πει τι να κάνετε. Καταλάβουμε από τα sites που διάβαζα εγώ στο πίσω κάθισμα τι γίνεται. Και τι ώρα φύγατε, Γιούλη, όταν ήμασταν. Πώς? Τι ώρα φύγατε από το ξενοδοχείο, πότε φύγατε, πόσες ώρες μείνατε εκεί? Μία ολόκληρη μέρα. Την επόμενη, το πρωί ήρθε ο στρατός και μας πήρε με βανάκια. Ο στρατός. Είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα διεκδικήσουν την αποζημίωση της Αττικής Οδού, τα 2.000 ευρώ. Δεν μπορώ, εγώ δεν τα δικαιούμαι γιατί δεν έχω δικό μου όχημα. Καταλάβει. Ναι, αλλά ήσουν συνεπιβάτης στο ταξί. Αν δεν αποδείξει ότι δεν δικαιούται για τους οδηγούς. Είναι κάθε όχημα δεν και οδηγό δεν κατά αποζημίωση. Τρομερό. Στη δικιά μου την περίπτωση ήταν και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, στις 2,5 ώρες που σας είπα, ξαφνικά η διπλανή Ιταλίκα άρχισε να γλιστράει προς τα πάνω μας. Προσπάθησα εγώ να βγω από το ταξί, είχε baby lock και δεν μπορούσα. Έπαθα μία κρίση, άρχισα και φώνα στον οδηγό. Το ταξί έφυγε και μπήκε μέσα στο χιόνι, γιατί ήταν ουρά, δεν μπορούσα απλά να προχωρήσει μπροστά. Οπότε πήγαμε δεξιά, χωθήκαμε έτσι λίγο στο χιόνι. Δεν έγινε κάποιο ατύχημα σοβαρό, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ φοβήθηκα πολύ. Τι πλάκα κάνει τώρα, και μιλάμε. Κάτω. Υπήρχαν άνθρωποι που μπορεί να πήγαιναν να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Καρδιακά προβλήματα. Καρδιακά προβλήματα, παιδάκια, εγγυούλες με μεγάλη ηλικία. Άνθρωποι που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή. Προχωρούσαμε όλοι μαζί, έγκυες γυναίκες, αυτό που λέτε με παιδάκια, με ζωάκια, μέσα στο χιόνι. Και τελικά φτάσαμε στο ξενοδοχείο, όπου εκεί περάσαμε μία βραδιά στο να περιμένουμε στις καρέκλες, τα πατώματα. Τώρα είσαι Κρήτη ή Αθήνα. Μέχρι την επόμενη μέρα ξαναγυρίσαμε πίσω. Έφτασες στην Κρήτη ή είσαι στην Αθήνα? Όχι, όχι, στην Κρήτη. Άντε, και εκεί να μείνεις. Φιλείς το παράδεισο. Δεν έκανα καμία από τις δουλειές μου, πρέπει να ξανανεύω. Δεν πειράζει, υγεία. Το σκέφτομαι πολύ. Είσαι μία κούκλα, σε να περάσει η χειμωνιά και μετά. Ευχαριστούμε, Γιούλη μου, την καλημέρα μας. Εγώ ευχαριστώ. Και στην όμορφη Κρήτη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κούγια, ο οποίος θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα πολλά μας ερωτήματα σε σχέση με τις αποζημιώσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση σε συνεννόηση με την Αττική Οδό. Κύριε Κούγια, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Σας έβλεπα και το πρωί στο ΜΕΚΑ, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω να σας παρακολουθήσω. Και ήμουν και σίγουρη ότι επειδή θα σας έχουμε μετά, λέω θα το τα ρωτήσω από τηλεφωνικά. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, ποιοι άνθρωποι μπορούν να τις διεκδικήσουν και θέλω να μας πείτε αν ένας άνθρωπος που θα διεκδικήσει τις 2.000 ευρώ από την Αττική Οδό πρέπει να παραιτηθεί από κάθε άλλη αξίωση σε σχέση με άλλη αποζημίωση. Το τι ακριβώς μπορεί να διεκδικήσει κανείς στο επίπεδο της δικαιοσύνης είναι το εξής. Όταν διαπράττεται εις βάρος σου ένα ποινικό αδίκημα, και εδώ διεπράχθη ποινικό αδίκημα, και διαφωνώ με την προϊσταμένη της Αγγελίας Αθηνών που έκανε διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την διαπίστωση του αδικήματος της παρακολύσεως συγκοινωνιών, κατά την άποψή μου εδώ, με τους κινδύνους που αντιμετώπισε αυτό το σύνολο των ανθρώπων, που ο καθένας έχει να διηγηθεί μια οδυνηρή ιστορία. Εσείς αναφέρατε περιπτωσιακά τους ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπεία, τους ανθρώπους που κάνουν αιμοκάθαρση, τις έγκυες γυναίκες, τους ανθρώπους που είναι καρδιοπαθείς, τους ανθρώπους που έχουν άλλα πολύ σοβαρά νοσήματα, τους ανθρώπους που έπρεπε να πάρουν ένα συγκεκριμένο φάρμακο, ακόμη και τους ανθρώπους που μεγαλύτερης ηλικίας έφτασαν στο σημείο να χοδεύονται και να ορούν μέσα στα αυτοκίνητά τους και να πλένονται στο χιόνι μετά, αντιμετωπίζοντας εντός εισαγωγικών και ο ενδεχόμενο της χλέβης των ανθρώπων των άλλων. Τις ιστορίες αυτές που διηγήθηκε η κυρία που μιλούσατε προηγουμένως μέσα στο χιόνι με μωρά να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία. Εντάξει, τραγικές καταστάσεις, κύριε Κούγια, τραγικές, ντροπιαστικές εικόνες. Κάποιοι τυχεροί που είχαν τα χάπια τους μαζί που έπρεπε να πάρουν να πίνουν τα χάπια με χιόνι, το οποίο λιώναν στο στόμα για να καταπιούν τα χάπια. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν να διηγηθούν μια μικρή τραγωδία. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η ταπεινή νομική μου άποψη, δεν διεκδικώ το αλάθητο, είναι ότι θα έπρεπε να διαταχθεί από την προϊσταμένη της Αγγελίας Αθηνών η διερεύνηση του κακουργήματος της διαταράξεως της ασφαλείας των συγκοινωνιών και να το εξηγήσω. Γιατί όταν εσύ είσαι ο υπεύθυνος που μπορεί να εξασφαλίσει και γι' αυτό πληρώνεται αυτός ο οδός
η οδός. Και πληρώνεται αδρά από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Την ασφάλεια για την διέλευση των αυτοκινήτων, είσαι υποχρεωμένος να σκέφτεσαι την οποιαδήποτε εκδοχή. Μα νομίζω υπάρχει και νόμος, κύριε Κούγια, που αυτός που του έχει παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος δρόμος οφείλει να αποζημιώσει σε ανάλογη περίπτωση τους πολίτες. Εγώ δεν μιλάω για την αποζημίωση. Μιλάτε για την ασφάλεια. Το είπα και σε, άλλο, το είπα και σε άλλη εκπομπή από την πρώτη μέρα, αλλά δεν γνωρίζω γιατί δεν ανεδείχθη. Και δεν άκουσα και κάποιο σχόλιο από τους υπευθύνους. Μιλάω για την ποινική κύρωση. Γιατί όταν ο άνθρωπος σκέφτεται, όταν είναι ένας άνθρωπος που έχει ψηφίσει μια δημοκρατία, ότι πρέπει να είναι συνεπής σε οτιδήποτε, όταν έχει θέση κλειδί, όταν έχει θέση αποφάσεως, όταν έχει θέση με την οποία μπορεί κάποιος, αν κάνει αυτός μια λάθος επιλογή, να χάσει τη ζωή του, και τότε αρχίζουν και δημιουργούνται στο μυαλό εισαγγελέων οι περιπτώσεις διαπράξεως κακουργημάτων, σαν αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή τι, να εξασφαλίσει αυτός που είναι υπεύθυνος την ασφάλεια της διελεύσεως των συγκοινωνιών. Ωραία. Εδώ στην προηγουμένη περίπτωση, αυτός που ήταν υπεύθυνος, πιθανότατα σκέφτηκε και είπε ότι τι έγινε, χιόνι είναι. Δεν υπάρχει και περίπτωση εσύ να το σκεφτώ. Τώρα ξεκινήσαμε αλλιώς και μια ιστορία με τον μπαλάκι ευθυνών που πετάγεται από το συγκεκριμένο Υπουργείο στους ανθρώπους Αττικής Οδού. Δεν μιλάω για το Υπουργείο. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συγκοινωνιών από την περιφέρεια μέχρι την Αττική Οδό. Γενικώς, γιατί υπάρχει και Αττική Οδός, υπάρχει και η Μεσογείο, κύριε Κούγια. Δεν είναι Αττική Οδός, είναι άλλη δρόμη. Σας λέω λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα αδίκημα το οποίο τιμωρείται με κάθεξη από 5 χρόνια. Δηλαδή, δεν φτάνει. Ότι δεν είναι μόνο η αποζημίωση την οποία συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά έχει και άλλη νομική διάσταση το θέμα. Έχει ποινική κύρωση. Δηλαδή, για αυτόν που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, υπάρχει ποινή καθήξεως. Αυτό δεν άκουσε κανείς να το διαπραγματεύεται. Εγώ το είπα από την πρώτη μέρα, διαφώνησα με την επιλογή της Κοσμούσης στην θέση της Προέδρου, της επικεφαλής της Αγγελίας Αθηνών, κ. Παπαγιωγοπούλου, να διερευνήσει μόνο το αδίκημα της παρακολύσεως των συγκοινωνιών, και είπα ότι πρέπει να διερευνήσετε το αδίκημα της διαταράξεως της ασφαλείας του. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ιδιώτης, κύριε Κούγια. Μπορεί μπορεί να το κάνει ένας ιδιώτης αν μηνύσει. Είτε τον Περιφερειάρχη, είτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε τους αρμόδιους υπαλλήλους όσον αφορά τις οδούς, τις λεωφόρους που αρμόδια είναι η περιφέρεια, είτε τους υπευθύνους της Αττικής Οδού που έχουν ονοματεπώνυμο και πρόσωπο. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει εκτός της αποζημιώσεως και μία άλλη επιλογή, την οποία δεν βλέπω κανείς να διαπραγματεύεται. Ακόμα μαζεύουν τα κομμάτια τους όλοι, κύριε Κούγια, ακόμα προσπαθούν να. Όχι, δεν μιλάω για τους ανθρώπους. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που δεν έχουν νομικές γνώσεις. Μιλάω για τους υπευθύνους που έχουν ασκήσει τέτοιες ποινικές διώξεις, ακόμη και για μια κόντρα στον δρόμο. Έχω δικάσει δικαστήριο πριν από χρόνια στα Καλάβρητα, που έχασε τη ζωή του ένας νεαρός που έκανε κόντρες στον δρόμο προς τον πύργο και ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της διαταράξεως της ασφαλείας των κοινωνιών. Αντίστοιχη ποινική δίωξη είχε ασκηθεί το δράμα των Τεμπών με τα μικρά παιδιά. Άρα περιμένουμε τώρα που το λέτε και εσείς και μας δίνετε τα φώτα σας, περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και αν όχι άνθρωποι, πώς θα κινηθούν ο θεσμός. Ο θεσμός, δεν μιλάω για τους ιδιώτες. Γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν νομικά. Μπορεί κάποιος από αυτούς να πάει σε έναν ειδικό δικηγόρο και να το πει και να κάνει μήνυση. Μαθαίνουν. Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν τι δικαιούνται με τις αποζημιώσεις. Αυτό τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά όταν διαπράττεται το αδίκημα της διαταράξεως της ασφαλείας των κοινωνιών, δικαιούσε και μια αυτοτελή αποζημίωση. Σωστά, περαιτέρω. Εκεί είναι αποζημίωση από δικοπραξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούγια. Ευχαριστούμε πολύ. Η αποζημίωση η οποία γίνεται τώρα, η οποία συζητείτε τώρα, είναι αποζημίωση για την ταλαιπωρία που υπέστη. Για την ταλαιπωρία, βέβαια. Αυτή αποτιμάται ελεύθερα. Ο και αυτή κοστολογείται 2.000. Σε πληρώνω 2.000, δεν ταλαιπωρήθηκες. Ξέχνα το μωρέ. Καλά, ωραία. Πάμε για άλλα. Πάμε για καταιγίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούγια, για την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια, Σαββατοκύριακό σας. Και πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα. Και όντως η δισεογραφία είναι πάρα πολύ πλούσια αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Καλατζή Μανώλη. Τον Μανώλη τον Καλατζή, που είναι δημοσιογράφος
Στην Κύπρο, τα λέω σωστά, Βασίλη μου. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Είναι συνάδελφος από την Κύπρο, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για το τι γίνεται στην Κύπρο με τις καταγγελίες του Ηλία Αγγιώνη. Γιατί είχαμε δει ότι το κύκλωμα μαστροπίας, το οποίο φέρεται να ξεκίνησαν οι έρευνες από τη Θεσσαλονίκη, απλώνει τα πλοκάμια του μέχρι και την Κύπρο. Ο Ηλίας Αγγιώνης κατέθεσε αυτό υλικό. Ισχυρίζεται και ο Ηλίας Αγγιώνης. Ακριβώς. Είπε ο ίδιος ότι κατέθεσε ένα υλικό αποτελούμενο από 150 φωτογραφίες και ανάλυση 45 σελίδων. Το παράλαβαν αυτό το υλικό οι κυπριακές αρχές και πρέπει να δούμε πλέον πώς θα το αξιολογήσουν στην Κύπρο. Μανώλη, καλημέρα. Μας ακούτε, μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή, στη γραμμή μας, να μιλάμε και στον ελληνικό συνάδελφο. Ναι, δεν ακούω κανέναν όμως, δεν ακούω τίποτα απολύτως. Μας ακούς τώρα, είσαι στον αέρα. Καλημέρα. Μανώλη. Δεν ακούει ο Μανώλης. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τον ήχο και να τον έχουμε στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις μαζί μας για να μας πει ποια είναι τα στοιχεία που είναι στα χέρια των αρχών αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μιλήσαμε με το θηρίο για να μας πει τι έγινε, γιατί ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για μια διάρρηξη που έγινε στο μαγαζί που διατηρεί το θηρίο μαζί με την Κατερίνα Καινούργιο στο κέντρο της ΕΠΑ. Μια κλινική, δερματολογική κλινική. Την Κατερίνα Στικούδη. Γεια σου, Κατερινάκη. Γεια σου, κύριε Καινούργιο. Καλημέρα. Γιατί διάβασα ότι έκανε κατάψυξη ο Αρίων εχθές και να της πω και μπράβο και να είναι καλά και γλυκό φιλί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δικό μας τον κόσμο. Ζούμε στη χώρα που ο καθής είναι στον κόσμο του. Ακόμα και αυτό που δεν πρέπει να είναι. Έχει πολλαπλές αναγνώσεις, δεν ξέρω από ποια μεριά. Είναι διπλής ανάγνωσης. Καμιά φορά είναι και ωραίο να είσαι στον κόσμο. Όχι σε αυτή την περίπτωση όμως. Όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι, το θέμα είναι να μην είσαι τόσο πολύ στον κόσμο σου, ώστε αυτό να επηρεάζει τους γύρω σου. Τον κόσμο των άλλων. Να είσαι για την πάρτι σου, ρε παιδάκι μου. Άμα τη βρίσκεις στον κόσμο σου. Να μην έχεις θέση σημαντική και να είσαι στον κόσμο σου. Έτσι. Ο άλλος δικαιούται να είναι και λίγο. Έτσι. Να μην καταστρέφεις άλλες ζωές και να μην επηρεάζεις άλλες ζωές. Λοιπόν, ζεστές και όμορφες καλημέρες. Ελπίζω να φτιάξετε το ωραίο σας το καφεδάκι, το τσαγάκι σας, κάτι ζεστό, κάτι γλυκό, κάτι όμορφο. Και μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τη μία, γιατί κάνουμε και σήμερα τη δική μας βόλτα στην επικαιρότητα και την πραγματικότητα. Και σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε για μια διάρρηξη που έγινε, Βασίλη μου, χτες το βράδυ. Νομίζω έγινε το βράδυ της Πέμπτης η διάρρηξη. Έγινε. Το βράδυ της Πέμπτης πρέπει Μισή να έγινε η διάρρηξη. Το διαβάσαμε. Ναι, ξεκίνησε η είδηση να διαδίδεται αργά εχθές το βράδυ. Μάλιστα, υπήρξε και κάποιο βίντεο που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας που έπαιξαν. Είναι αυτό ακριβώς, εδώ. Το βλέπουμε στις οθόνες μας. Είναι το μαγαζί που διατηρεί το θηρίο κλινική. Με την Κατερίνα Στικούδη. Για να το ακριβώς, σωστά. Δερματολογική ο γνωστός ράπερ θηρίο μαζί με την Κατερίνα Στικούδη. Δερματολογική κλινική στην οποία μπήκε ένας διαρρήκτης από το φωταγωγό, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, και κατάφερε να αποσπάσει ένα χρηματικό ποσό περίπου 500 ευρώ και να πάρει και δύο iPad, δύο tablet από το σημείο. Το περίεργο είναι ότι όλο αυτό το παρακολουθούσε το θηρίο από το κινητό του. Λαγικό. Γιατί προφανώς παραβιάστηκε ο συναγερμός, του ήρθε το μήνυμα που έρχεται στο κινητό μας. Έχουν κύκλωμα παρακολούθησης, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Μπαίνεις στις κάμερες και βλέπεις το διαρρήκτη μέσα στο μαγαζί σου, στο σπίτι σου, στο χώρο σου να κλέβει. Πώς το ζεις εκείνη τη στιγμή αυτό, τι αισθάνεσαι, πώς αντιδράσεις? Βιασμός, κανονικά. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε με το θηρίο. Μας είπε ότι όντως αυτό συνέβη, αυτό είναι και το βίντεο από τη διάρρηξη. Ο ίδιος είναι ευγνώμων στην ελληνική αστυνομία, γιατί όπως είπε, πάρα πολύ γρήγορα έδρασαν οι άνθρωποι εκεί. Μέχρι στιγμής δεν καταφέραν. Δεν έχουν καταφέρει. Αυτός πρέπει να διέφυγε από την Ακαδημία, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που φάνηκε στο. Εάν έχουν καλό καρέτο από το κύκλωμα παρακολούθησης, είναι ζήτημα. Και παιδιά, ακόμα και μιλάμε ημέρας. Και για μία ώρα, όχι απαγορευμένη, 10:30 που βλέπω το ρολόι, αν ισχύει η ώρα της κάμερας. Και στο με τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν έξω. Κιόλας. Περνάνε αυτοκίνητα απ' έξω. 10:30 το βράδυ. Παιδί μου, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, εύχομαι άλλο κακό να μην τους βρει τους ανθρώπους. Να είναι καλά, να ευχαριστήσουμε και ευτυχώς το θηρίο και την τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν πήρε και την πολλά λεφτά. Και χανά που μίλησε μαζί του. Ελενάκη μου. Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία πραγματικά συνέντευξη που έκανε η Πέννη Καβέτσου στο δικό μας το κορίτσι, στην Ιωάννα Σιαμπάνη. Η μητέρα της Ιωάννας ήταν μία εκ των ανθρώπων που πέρασαν τον άλλο Γολγοθά με την Τρενοσέ. Που έκαναν το ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα και στη Λιβαδιά είχαμε την. Κολλήσανε στην Ινώη. Κολλήσανε στην Ινώη. Ήρθε να του σώσει άλλο βαγόνι.
Τους... Άλλο βαγόνι, τράκαρε και το βαγόνι εκείνο και πέρασαν και αυτοί μια ατελείωτη ταλαιπωρία για πάρα πάρα πολλές ώρες. Τα είδαμε και αυτά. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί θα διεκδικήσουν φυσικά, αποζημίωση. Έχει επικοινωνήσει ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Αγγλία Καραμαλής, και έχει ζητήσει από την Τρένοσε να τους αποζημιώσει με το ποσό των 1.000 ευρώ. Α, το έχει κάνει απευθείας. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι τόσο ρε φίλε, εγώ ταλαιπωρήθηκα, έχασα την υγεία μου. Θα μου πεις εσύ πώς θα τα διεκδικήσω από την εταιρεία που με ταλαιπώρησε, έτσι. Ακριβώς. Έφνης μεσολάβησε το κράτος. Σου λέει πώς θα διεκδικήσεις, σου λέει ότι εσύ παίρνεις χίλια για το κεφάλι. Θα τα πάρεις αυτά και τέλος. Είναι ένα κεφάλι. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, φίλε μου. Πολύ απλά πράγματα. Μπορείς να πάρεις αυτή την αποζημίωση. Το θέμα είναι να μην υπάρχει εξοδικαστικό συμβιβασμό που σε βάζουν μετά να υπογράψει ένα χαρτί και σου λέει παίρνεις τα 2.000. Αντιγεια. Μα αυτό θα υπογράψει από κάθε άλλο δικαίωμα. Αυτό θα γίνει. Σπέβδουν να τους δώσουν τα 2.000 στην περίπτωση της Αττικής Οδού και το 1.000 στην περίπτωση της Ινόης και της Τρένοσε για να κλείσει η υπόθεση εκεί. Αυτό επιδιώκουν να κάνουν. Δεν νομίζω πως θα κλείσουν έτσι εύκολα αυτές τις ιστορίες, παιδιά. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτούν. Από τα χείλη της Ιωάννας πώς εξιστορεί την περιπέτεια αυτή της μητέρας της και μιλάει και για πολλά άλλα. Για τη Χρυσίδα Βρυσίδα Ανδριώτου. Τι σήμερα τι έχω κάνει. Και για το πώς βίωσε η μαμά της όλη αυτή την περιπέτεια με τον Χιονιά. Πάμε. Ιωάννα μου, η μητέρα σου είχε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια. Η μητέρα μου είχε έρθει στην Αθήνα να με επισκεφθεί. Μένει στη Λάρισα, από εκεί που είμαι. Και επειδή έπρεπε να επιστρέψει, ο πιο ασφαλέστερος τρόπος που μπορούσαμε να σκεφτούμε για να γυρίσει πίσω ήταν το τρένο. Μου λέει, είμαι μέσα, όλα καλά, έχουμε ξεκινήσει. Σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο, μετά από μία ώρα περίπου, μου λέει, Ιωάννα, χάλασε η μηχανή του τρένου. Περιμένουμε να φτιάξουν το πρόβλημα και να ξεκινήσουμε. Κλειδώνουν οι πόρτες, δεν μπορούσαν να βγουν, κόβεται και η θέρμανση. Αρχίζουν να κρυώνουν, αρχίζουν να ρωτιούνται τι γίνεται. Είχαν αρχίσει λοιπόν να βγάζουν ρούχα από τις βαλίτσες τους, να φοράνε. Όσοι είχαν στις τσάντες τους κάποια μπισκότα ή κάτι σε φαγόσιμο αρχίζαν να το μοιράζουν γιατί οι άνθρωποι πίναγαν. Ρεύμα δεν είχαν, οπότε άρχισε να τελειώνει και η μπαταρία στα τηλέφωνά τους. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ένας άγνωστος αριθμός και ακούω τη μητέρα μου, ακούω τη φωνή της μητέρας μου, η οποία ακουγόταν, δηλαδή με το ζόρι μιλούσε. Και λέω, κάτι έχει συμβεί. Μου κόβονται τα πόδια, περιμένω να ακούσω, της λέω, τι γίνεται, είσαι καλά, πού βρίσκεσαι, με αγωνία. Μου λέει, Ιωάννα, μας χτύπησε ένα τρένο. Εκεί, εντάξει, με πιάσαν τα κλάματα. Της λέω, χτύπησες, τι έγινε. Μου είπε ότι επειδή κρύωνε, ήταν στο κάθισμα κουλουριασμένη με τα ποδαράκια της επάνω. Και την ώρα που έγινε η σύγκρουση, έφυγε με το κεφάλι στο μπροστινό κάθισμα, με αποτέλεσμα να πριστεί όλη της η δεξιά πλευρά, το μάτι της είχε κλείσει, δεν μπορούσε να δει πλέον. Η σπονδυλική της στήλη επίσης υπέστη έτσι έναν τραυματισμό. Το μόνο που ακούμε μέσα στα σκοτάδια και μέσα στο κρύο είναι φωνές, άνθρωποι τραυματίες φωνάζουν για γιατρούς, για τις πρώτες βοήθειες. Οι άνθρωποι του τρένου ήταν άφαντοι. Δεν ήταν κανένας υπεύθυνος εκεί για να τους ενημερώσει, για να τους βοηθήσει. Όταν λοιπόν φτάσανε στο ξενοδοχείο, με πήρε τηλέφωνο, έτσι λέω, έφαγες κάτι. Μου λέει, δεν έχει φαγητό, μου λέει, δεν μας δίνουν φαγητό. Γιατί έχουν συμφωνήσει με το τρένο ΣΕ, να μας κοιμήσουνε μόνο. Το πρωί με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, Ιωάννα, κάνε κάτι, δεν ξέρω, μου λέει, βοήθησέ μας. Μας έχουν διώξει από το ξενοδοχείο, 10 η ώρα το πρωί, χωρίς φαγητό ακόμη, μου λέει. Τους είπαν ότι πρέπει να αφήσετε τα δωμάτια σας. Αυτή τη συνεννόηση είχαμε με τα τρένα του ΟΣΕ. Τους πάνε λοιπόν με πούλμαν, αφού έπρεπε να φύγουν άρον-άρον από τα δωμάτια στο πλησιέστερο σταθμό των τρένων και πιστεύουν ότι εκεί το τρένο θα έρθει να τους παραλάβει, να τους πάει επιτέλους στα σπίτια τους. Ήτανε όρθιοι έξω από το σταθμό για τουλάχιστον
5 ώρες. Οι υπάλληλοι του σταθμού δεν ήταν ενημερωμένοι και μάλιστα τους ζήτησαν να πληρώσουν μυστήριο για τους προορισμούς τους. Τους είπανε και ότι θα τους δώσουν φυσικά αποζημίωση 1.000 ευρώ. Οι περισσότεροι δεν το δέχτηκαν καν. Δηλαδή, τι να σου κάνει τώρα αυτή η αποζημίωση με τέτοια ταλαιπωρία, με τέτοιο σοκ. Και εν τέλει έφτασε στο σπίτι να ξεκουραστεί, να είναι κάπου ζεστά, να φάει μετά από 30 ώρες, μετά από 30 ώρες νηστική. Μου είπε ότι δεν θέλει να κλείνει τα μάτια της γιατί της θυμίζει το σκοτάδι που είχαν μέσα στο βαγόνι και της έρχονται εικόνες και ήχοι και φωνές. Η μητέρα μου, ναι, θέλει να το κυνηγήσει νομικά, όχι για τον οποιονδήποτε λόγο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, αλλά για να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Νόμιζα ότι τη χάνω. Και μάλιστα η πρώτη σκέψη που έκανα όταν μου είπε ότι μας χτύπησε τρένο και την άκουσα σε τόσο άθλια κατάσταση, της είπα πόσο την αγαπάω πριν φύγει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά από τόσες ώρες αγωνίας, νόμιζα δεν ήξερα αν θα την ξαναδώ. Παίρνω τον εαυτό μου στη θέση της Ιωάννας να με πάρει η μαμά μου τηλέφωνο, γιατί είναι μια διαδρομή την οποία και η δικιά μου η Μανούλα κάνει πολύ συχνά με το τρένο. Παίρνω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση να χτυπήσω το τηλέφωνό μου και να νιώθω ότι περνάει όλο αυτό το πράγμα και εξοργίζομαι εγώ. Αυτός ο θυμός που οι άνθρωποι αυτοί το 2022 από ένα χιονιά περνάνε όλη αυτή την τραγωδία και την τραγική κατάσταση και επικρατούν συνθήκες χάος, χαοτικές. Λες και έγινε η συντέλεια του κόσμου και πόλεμος ξαφνικά που δεν περιμέναμε. Και τελειώνει όλο αυτό και σου λένε μην κάνεις έτσι, θα πάρεις ένα χιλιάρικο. Τέλειο, ε. Εντάξει, σε εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Σου κάνουν ένα πατ-πατ στην πλάτη και σου λένε εντάξει, θα τα βρούμε. Μπαίνει το κορίτσι στη διαδικασία να απολογηθεί ότι δεν θα πάμε δικαστικά για αυτό που νομίζετε ότι θέλουμε τη λεφτά. Μπαίνεις και σε αυτές τις διαδικασίες πια. Να απολογήσει γι' αυτό. Παίζει επίσης το σκηνικό, παιδιά, το εξής. Έχετε παρατηρήσει σε όλες τις μαρτυρίες ποιος είναι ο μεγάλος απών. Ο ένας υπεύθυνος που θα δώσει οδηγίες. Μα βλέπεις εδώ δεν υπήρχε. Τρένο, δεν υπήρχε κανείς να πει στους επιβάτες πού θα πάτε. Όπως στους Δήμους σας που πήρατε τηλέφωνο, υπήρχε κάποιος που θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Υπήρχε κάποιος να σας πει υπεύθυνο πότε θα έρθουν να σας ανοίξουν τον δρόμο. Στην Αττική Οδό υπήρξε κάποιος να σου πει τι πρέπει να κάνει. Και ήμασταν τόση ώρα που αποφασίσαμε να βγούμε μόνοι μας με τον οδηγό που ήμουνα, με τη δική μας ευθύνη να βγούμε και να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε αυτοκίνητα με τα χέρια για να εμπεγκλωβίσει κάποιος και εμάς, μήπως και δεν μας βρει το βράδυ εκεί. Και ξέρεις τι είπε ο ένας και μοναδικός με στολή από τη σύγχυση μου, δεν θυμάμαι τι ήταν, αστυνομικός, δεν ξέρω τι υπεύθυνος ήταν, όταν μας είδε να σπρώχνουμε. Κλείσε ρε τον καθρέφτη σου, έχεις κλείσει όλη την Αττική Οδό. Πώς κρατήθηκα εκείνη τη στιγμή με το γρίλο στο χέρι, πώς κρατήθηκα και θα είχαμε τα τράβανα μετά, να λέει με αυτό το χαμό να είναι η έξοδος της για να βγει στη λεωφόρο ο Πεντέλης, να είναι παγάκι 5 μέτρα δρόμος, ρε φίλε. Αυτός δεν έβλεπε. Εγώ ένα αλάτι να ρίχνα πριν. Ο καθρέφτης του λιώσει. Ταξί ενοχλούσε την παρεμπόδιση κίνηση. Μπροστά ήμουνα και τον κοίταγα, λέω τώρα αλήθεια. Καλά, εντάξει, τώρα στην Αττική Οδό, παιδιά, έγιναν. Και του λέει, κλείσε τον καθρέφτη, κλείσε τον Αττική Οδό. Δεν γίνανε μόνο στην Αττική Οδό. Όχι, μόνο δεν υπήρξε κατεύθυνση. Σου έλεγε, περάστε και όλα είναι όλα καλά, περάστε. Στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι. Πάνε τώρα στο Χαλάνδρι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια του. Στο Γέρακα, στα Πατρίδια. Στο Μαρούσι, περνάνε τηλέφωνα και λέγανε, έχει αργία, κυρία μου, δεν καταλαβαίνετε. Γιατί αυτοί δώσανε την αργία για εμά του υπόλοιπου και δώσαν την αργία και σε αυτού που έπρεπε να οδηγήσουν τα μηχανήματα για να ανοίξουν του δρόμου. Αυτό μόνο στην Ελλάδα. Με βάση την εγκύκλιο αυτή είχαν εξαιρεθεί. Αλλά στην πραγματικότητα, στην ουσία, κάτσανε και αυτοί στα σπίτια τους και δεν βγήκε κανένα μηχάνημα να κάνει χιονισμό. Αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, μέσα στην οργή του, περιέγραψε κάτι το οποίο το είπανε όλοι. Γνωρίζανε για την κακοκαιρία από πριν. Έλα τώρα. Βγείτε στους κεντρικούς δρόμους και ρίξτε αλάτι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βγείτε στους κεντρικούς δρόμους. Δεν βλέπεις τι γίνεται που ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Τώρα βγαίνει η Αττική Οδός και λέει: εμείς εισηγηθήκαμε να μην μπουν τα φορτηγά. Βγαίνει ο άλλος και λέει: τι, δεν περιμέναμε την κακοκαιρία, την περιμέναμε λίγο πιο νωρίς. Και το αστιάκι αυτό με τα διόδια, τα ελεύθερα μέχρι την Κυριακή είναι πάρα πολύ αστείο. Γελάνε και οι πέτρες. Για τρεις μέρες ανοίγεις τα διόδια. Τρεις μέρες τι.
Ένα χρόνο θα πρέπει να περνάμε σε έναν δρόμο που το έχουν πληρώσει 300 εκατομμύρια το χρόνο, το πληρώνουμε με αίμα. Από τους πιο σύγχρονους να είναι ανοιχτό για ένα χρόνο για να δούμε αν θα σκεφτούμε να μην σας κυνηγήσουμε νομικά. Από τους πιο σύγχρονους δρόμους της Ευρώπης. Και να πούμε και αυτό που λέγαμε εκτός αέρα, ότι σε όλα το δημόσιο και η Αττική Οδός διαφωνούν. Έχουν πλακωθεί. Περιφέρεια. Αττική Οδός, Υπουργείο Πολιτικής, ναι, Προστασίας. Δεν θέλει να πάρει κανένα μπαλάκι τις ευθύνες, αγάπη μου. Αλλά στα 2.000 καταβρήκανε κατευθείαν. Και επίσης, Βασίλη, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, δεν δίνω καμία δικαιολογία. Πρέπει και ο πιο μικρός δρόμος και το πιο μικρό στενό της Αθήνας του 2022 να είναι ανοιχτά. Τι πάει να πει μικρό στενό, δεν χωράει. Να έρθει ο κάθε μας που έχουμε ψηφίσει και που παρακαλάει για τους ψήφους να πάρει το φτιαράκι του και να έρθει να μου ανοίξει και το πιο όχι μικρό μόνο αδιέξοδο. Αυτό, Δημήτρη, φυσικά. Δεν γίνεται. Γιατί και ο άνθρωπος που μένει στο πιο μικρό αδιέξοδο, εκείνος πληρώνει τους φόρους του, εκείνος πληρώνει τα δημοτικά τέλη. Εκείνος, ο πολίτης πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά χωρίς κανένας να μπορεί να αναλάβει μια υποχρέωση για εκείνον. Εάν είναι το 24, εάν συμβεί το 24 κάτι ανάλογο κοντά στις δημοτικές εκλογές, θα βγουν όλοι. Μην πας μακριά. Σήμερα αύριο να δούμε που θα έχουμε την οποία κακοκαιρία την έχουν ήδη προναγγείλει. 2 με 4 Φεβρουαρίου, να σας το πούμε. Ραντεβού, τι ώρα θα έρθει. 10 και 10, να είστε έτοιμοι. 10 και 10 έχει δώσει ραντεβού. 10 και 10 και 12 θέλουμε πολύ ακριβώς την ώρα. Κύριος Πολυδάς, πρέπει να δώσετε. Γιατί μας έπιασε στον ύπνο τη Δευτέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, που λένε ότι υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Αγάπη μου, τι περιμένεις. Τα φρεάτια σε όλη την Ελλάδα είναι ήδη κλειστά από το χιονιά. Αλλά ήταν ήδη κλειστά και επειδή δεν ήταν καθαρή. Τώρα όχι ο στρατός, το ναυτικό θα βγει στην Αττική Οδό. Και το ξαναλέμε, δεν είναι κομματικό, δεν είχε κάνει με την τωρινή κυβέρνηση. Και η προηγούμενη κυβέρνηση τα ίδια έκανε. Και η παραπροηγούμενη τα ίδια έκανε. Είμαστε μόνοι μας, παιδιά. Βλέπεις ότι με όποιον άνθρωπο να μιλήσει αυτές τις ημέρες, ο καθένας έχει να σου περιγράψει με κλάματα και με θυμό και με οργή και με ντροπή, γιατί η συνθήκη του να σε βάζουν στην Αττική Οδό, να κάνουν οι άλλοι κύκλοι για να μπορέσει να κάνει μια γυναίκα την ανάγκη της, σε κάνουν να ντρέπεσαι εσένα που είσαι ολόκληρος άνθρωπος. Αντί να ντρέπονται αυτοί που σε φέρνουν σε αυτό το σημείο. Μόνοι μας τα πάντα. Και πληρώνουμε για να είμαστε μόνοι μας, πληρώνουμε για να είμαστε μόνοι μας. Και μην ακούω να βγαίνουν οι πολιτικοί, είτε είσαι περιφερειάρχης, είτε είσαι πρωθυπουργός και λες. Με υφάκι, γιατί είδα και αυτά τα επεισόδια προηγουμένως. Ότι δηλαδή τι. Ακούσαμε και το κουλό για το πρόστιμο. Πρέπει να πληρώσει πρόστιμο όποιος πήρε το αυτοκίνητο για να οδηγήσει. Αλήθεια τώρα. Και δεν είχε αλυσίδες. Έλα σε παρακαλώ. Από την τσέπη μας πληρώνεστε όλοι σας. Είτε είστε πρωθυπουργοί, είτε είστε υπουργοί, είτε είστε περιφερειάρχες. Υπάλληλοι μας είστε. Είτε διοικητική. Πάντων, λοιπόν. Καλά τα λες, Δημήτρη μου. Γι' αυτό έβαλες. Όλοι το δεξιάζουμε. Δεν βγαίνει κανείς, φίλε, όμως, να μιλήσει. Διόκλους στις επόμενες εκλογές. Κανείς να μιλήσει. Όταν πήγα να μιλήσει, τέλος πάντων τώρα. Ποιος εφήμωσε, αγόρι μου, σε εφήμωσε κανείς εδώ. Όχι, εδώ πέρα. Έβαλε σήμερα και το Ζιβάγκο, είσαι έτοιμος να μιλήσεις προεκλογικά. Δεν το καταλαβαίνεις. Εμείς δεν το πιάσαμε το μήνυμα, το είδαμε ντυμένο. Έχω γίνει πιο κόκκινος από το πουκάμισο. Τα λες ωραία και σωστά και πιστεύω ότι εκφράζεις και κάθε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είτε είναι στο σπίτι του είτε είναι κάπου αλλού, σε όποιες συνθήκες αντίξωες και να είναι ή μη αντίξωες, εκφράζεις κάθε άνθρωπο που είναι αγανακτισμένος από αυτή την κατάσταση. Και η αγανάκτηση δεν έχει ούτε πολιτικό συνδυασμό ούτε πολιτικό χρωματισμό. Η αγανάκτηση έχει ένα παρονομαστεί. Να είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μην χάνουμε και την αξιοπρέπειά μας σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Τι κάνω, πάω σε Survivor, τι κάνω τώρα. Ο Λάμπρος μια χαρά, έφυγε εταίρος. Ευλήθωσε όλα ο Λάμπρος, χαμπάρι δεν έχει πάρει. Έφυγε, γυρίσαμε από τις διακοπές από δεκατισμένοι. Οι μισοί ήσασταν με κορονοϊό. Καταστροφές, χιονιάδες, ελπίδες, καταιγίδες. Καλοκαιράρα ο Λάμπρος. Σεισμοί, λυπή, λυμή, καταποντισμοί. Αρχίζει και όλα, το βλέπω σιγά σιγά, αρχίζει και κάνει και σώμα. Εμείς εδώ πέρα φουσκώνουμε από τα νεύρα μας, κρυζόμαστε. Αυτό αδυνατίζει, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και εκεί κάνει τη δουλίτσα. Κάνει τη δουλίτσα. Ξέρει ο Λάμπρος τι κάνει. Κάνει τη δουλίτσα. Τώρα δεν ξέρω αν η Μυριέλα ήξερε ότι ο Λάμπρος θα πετάξει αυτή τη βόμβα. Όχι, δεν το ήξερε, λες εσύ. Εγώ πιστεύω ότι το ήξερε. Προφανώς το ήξερε. Γιατί δεν κανονισμένο το είχαν. Θα έπαιρνε την πρωτοβουλία ο Λάμπρος να πει κάτι το οποίο του εκμυστηρεύτηκε. Θα θυμώνει πολύ η Μυριέλα, φαντάζομαι. Δεν την είδαμε να θυμώνει. Και όχι, μπορεί. Το μηχανό το ήθελε πάρα πολύ και η Μυριέλα. Γέλα σιγά σιγά, εγώ αρχίζω και δεν την είναι πολύ αυτό. Γιατί είναι. Δεν την θέλω καθόλου. Γιατί? Δεν την θέλω. Τι σε ενόχλησε. Τι με ενόχλησε, γιατί εκείνη τα πράγματα. Πω, συνεχίζω με νεύρα. Πραγματικά. Χλάρωσε λίγο. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Πάμε να δούμε το απόσπασμα να πάρει μια ανάσα να πιει μια γουλίτσα. Πίνω και εσπρέσο. Και να υπογλώσω. Δεν κάνει καλό στα νεύρα μου το εσπρέσο. Πάμε να δούμε τι έχει ζερμά, έβρε και να τα σχολιάσουμε. Δύο άτομα τη άλλη ομάδα, δεν θα σα πω τώρα ποιοι. Τον ένα πάντως τον εμπιστευόμουν πολύ, τον άλλον είχα τις αμφιβολίες μου. Ήρθανε και με πιάσανε και μου είπανε να ψηφίσω κάποιον από εμάς που να είναι υψηλής δημοτικότητας, να θεωρώ εγώ υψηλής δημοτικότητας, για να βγει σίγουρα
Ένας από αυτούς που θα βγάλουν αυτή στον τάκο να φύγει σίγουρα. Εγώ όταν ήρθε η Μιριέλα και, και μας εκμυστηρεύτηκε το πολύ άκομψο και κακό πράγμα που της είπαν τα παιδιά από την πλειομάδα, δεν την προέτρεψα ακριβώς να το πει στο Συμβούλιο. Της είπα ότι αν ήμουν εγώ θα το έλεγα. Τώρα εγώ, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, έχω να φέρω μια βόμβα στο απόψινο Συμβούλιο. Ενημερώθηκα πριν από λίγο από έναν από τους συμπαίκτες μου. Κάτι άσχημο αν ισχύει, ότι άνθρωποι από την άλλη ομάδα τον πλησίασαν, το συγκεκριμένο αυτό άτομο που είναι η Μιριέλα, να υποδείξει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ούτως ώστε να μην έχει καμία ελπίδα ούτε η Ασημίνα ούτε η Σοφιάνα. Μπράβο. Εγώ δεν θα μπορούσα να σκεφτώ οποιονδήποτε από εμάς να ήθελε να αποδυναμωθεί η ομάδα του. Όντως, είναι μια βόμβα αυτό που είπες. Έχω να πω κι εγώ από μεριάς μου, χωρίς να θέλω να πω ποιος ήρθε και μου το είπε, μου ζήτησε αυτό το πράγμα, ότι ισχύει. Δεν θα πω ποτέ ψέματα. Απλά ίσως να πω την αλήθεια για να την πω με λάθος τρόπο. Και να με παρεξηγήσουν. Να βγουν έστω τώρα παντελονάτα και να πούν ναι, ζήτησα κάτι τέτοιο εξευτελιστικό από τους αντιπάλους μου. Εγώ μίλησα με την Μιριέλα και την ρώτησα ποιον θα βγάλει, γιατί είπε ότι θα βγάλει κάποιον πιο δυνατό. Μου απάντησε τελικά ότι θα βγάλει την Αθηνά. Ποτέ δεν τη ζήτησα να βγάλει κάποιον πιο δυνατό. Του είπα την Αθηνά και μου απάντησε ότι αν ψηφίσει την Αθηνά μπορεί και να φύγει. Ενώ αν ψηφίσει κάποιον άλλον πιο δυνατό, σίγουρα θα φύγει κάποιος από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι σου ζήτησα να ψηφίσεις κάποιον πιο δυνατό. Σαβά, μήπως σου το ζήτησε κάποιος άλλος. Σαβά. Έχεις τα κόστη να πεις ποιος σου το ζήτησε. Δεν είπα ποτέ ποιος το έκανε. Ποιος σου το ζήτησε, πες το. Δεν θα πω εγώ ποιος μου το ζήτησε. Εγώ σου το ζήτησα. Αφήνεις να εννοηθεί ότι το έκανα ο Σάββας. Το ζήτησα εγώ αυτό το πράγμα. Σαβά. Μίλα ανοιχτά, Μιριέλα. Μιριέλα, αφήνεις να εννοηθεί κάτι. Αφήνεις να εννοηθεί ότι το έχει κάνει ο Σάββας. Το ζήτησα εγώ ή κάποιος άλλος. Σαβά. Θέλω να μάθω ειλικρινά ποιος είναι τόσο άνανδρος που αυτή τη στιγμή αφήνει το Σάββα να εκτίθεται μόνος του και δεν βγαίνει να πάρει το βάρος της ευθύνης του και να πει εγώ ήμουν το άλλο άτομο. Σοφιάνα, σε ποιον αναφέρεσαι? Για το περιστατικό αυτό δεν έχω δει. Και πιστεύω ότι είναι ο Γιώργος. Εάν είναι στα τόσο βαριά παντελόνια που φοράει τόσο καιρό και μας τα λέει, να μας τα πει. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Δεν μπορώ. Είσαι εσύ αυτό το άτομο. Είσαι. Τι σου είπα, Μιριέλα? Σου είπα τίποτα? Μίλα ανοιχτά, ρε Μιριέλα. Είσαι ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέτε. Σόπα. Γιώργο, πες τι μου είπες εσύ, ρε Γιώργο. Τώρα δηλαδή δεν κατάλαβα καλά. Ξαφνικά εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ενώ δεν ήθελα ξαφνικά να τοποθετηθώ. Εγώ τη ρώτησα ποιον να βγάλει και τέλος πάντων έβγαλε την Αθηνά. Εντάξει, τέλος πάντων με κάλυψε. Με κάλυψε. Το ζήτησα εγώ, κομπλέ. Ασημίνα. Το πάτωμα κοιτάω να δω αν έχει πιο κάτω. Δηλαδή αν έχει κι άλλο κάτω από εδώ. Αυτό κοιτάω. Το κοροϊδεύει με στη μούρη μου. Με τίποτα. Ανθρώπους σαν και σε ένα σπύρο μου, στη ζωή μου έξω, δεν πρόκειται να τους είχα στο ίδιο τετραγωνικό. Αχ, να πω μια καλημέρα στη Ρασέλ. Γεια σου, Ρασελάκο μου, είσαι πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ κι εσύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εκνευρισμός φουλ τώρα. Όπου, εντάξει, νεύρα, Έχω θυμό, και εγώ έχω θυμώσει και με τη Μυριέλα. Αφού το λες, πες το. Συμφωνώ απόλυτα με το Σάβα και τη Σαβίνα, πώς τη λένε, Σάβα, Σαβίνα, τέλειο. Σοφιάνα, δεν μπορώ. Έχεις πάθει σήμερα. Ναι, παιδιά, όντως, γίνεται κάτι. Είστε 20 άτομα πάνω από 10 χρονών. Έχεις κάνει μια βλακεία. Μια κουτσουκέλα. Σήκω όρθιος και πες, ναι ρε φίλε, το έκανα. Ναι, το έκανα. Το έκανα για τον εξής λόγο. Και ο δικός μας, δεν ξέρω τώρα πώς τον έπεισε η Μυριέλα. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι μπήρει η Μυριέλα και έβγαλε το φίδι από την τρύπα ο Λάμπρος και είπε, μου είπε αυτό η Μυριέλα. Δεν ήθελε να το πει. Ακού ο Λάμπρος από τη θέση του. Δεν μπορεί να υποδείξει, να δείξει τα ονόματα, να πει είναι η Μαρία και ο Δημήτρης. Όχι, παιδί μου, απλά θέλω να σε διαβάσει την κατάσταση. Ήταν πιο δυσμυριέλα. Και μετά η Μυριέλα, αφού λοιπόν το μοιράζεται, δεν πάει να κουκουλήσει.
κουκουλώσει τον Τσακατσούκα, επειδή λίγο σε συμπαθώ Τσακατσούκα να σε κουκουλώσω σένα, τότε μην το λε. Ναι, 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 ναι. Και ο Τσακατσούκας απ' την άλλη μας έχει ζαλίσει. Να μην πω, δεν ξέρω πώς το λένε. Τόσο καιρό και ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι έτσι. Και όταν έρχεται η ώρα του να μιλήσει και να αναλάβει την ευθύνη. Βάζει την ουρά στα σκέλια. Κάνει 18 σαρδάμ. Όχι, ρε φίλε, έχει δίκιο η Σοφιάνα. Αχ, τι γίνεται εκεί πέρα. Είδατε που σας είχα πει εγώ όταν αγκαλιαζόσαν το τότε που έφευγε ο Βαλάντης, αγκαλιές φιλιά, ότι σε λίγο θα αρχίσουν τα μπυρι-μπυρι-μπυρι και πόσο θα αγκαλιάζονται. Ξέρεις κάτι, αυτό, αν το δεις σαν μια μικρογραφία της κοινωνίας, ναι, σίγουρα, βλέπεις ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανάληψη της ευθύνης. Κάνεις λάθος, θα κάνεις. Άνθρωποι είμαστε, θα προσβάλλουμε, θα παρεξηγηθούμε, θα κάνουμε μια βλακεία παραπάνω. Σηκώνεσαι και λες, ναι ρε φίλε, το έκανα. Εγώ το έκανα. Γιατί εκείνη τη στιγμή έτσι πως το σκέφτηκα, εγώ σκέφτηκα αυτό και θεώρησα ότι έχω δίκιο και το έκανα. Και στο φινάλε σε ένα παιχνίδι είναι με στρατηγική και τα λοιπά, βγες και πες το. Αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Δεν πέτυχε και η στρατηγική. Δεν πέτυχε, άλλο αυτό. Αλλά βγες και πες το, παραδέξου το. Είναι σαφές το ότι η στρατηγική είναι μεγάλο κομμάτι του Survivor και αυτό αποδεικνύεται και από την αποχώρηση του Θανάση Βυσκαδουράκη, ο οποίος βγήκε στην Ιωάννα Μαλέσκου, όπως συμβαίνει με όλους τους. Αποχωρήσαντες. Αυτό έψαχνα να βρω. Ναι, ναι. Και είπε για κάτι που συμβαίνει με τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος, λέει ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ναι, είναι ιντριγκαδόρος. Καλά, κοίταξε να δεις. Έχει δουλειά ο Λάμπρος. Παίζει. Έχει μια αποστολή ο Λάμπρος, παιδιά, στο Survivor. Να δούμε τι και είπε. Και γιατί άλλα μίλησε όμως, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Είπε ότι είναι υποκρίτρια. Είπε. Πάμε σε διαφημίσεις. Είπε δούμε και ο Νόνο στο... Ήτο. Κάτσε να δούμε. Πάμε. Ο παίκτης ή η παίκτρια από αυτή την εβδομάδα αποχωρεί από το Survivor είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Τι? Κάτι που δεν παίρνει. Ο Βαλάντης είναι μια διετή προσωπικότητα. Είναι ένα γενικό πλάσμα. Είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Στην Καλύβα ήταν εξαιρετικός στις δουλειές. Σας πληροφορώ, αν δεν ήταν ο Βαλάντης και εγώ και λίγο μετά ο Απόστολος, η φωτιά 24 ώρες την είχαμε ανοιχτή για τα κορίτσια να ζεσταίνονται. Ήξερα τα καλά του στοιχεία, απλώς κάποια στιγμή ξεπέρασε τα ανθρώπινα όρια, όρια που λέξεις είπε βαριές απέναντι σε αυτό το κορίτσι. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν ήταν το συνεργείο, δεν ξέρω πώς αντιδρούσα. Γλίτωσε στο λέω, γιατί υπήρχαν τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, και επειδή είμαστε δυστυχώς ένα τηλεοπτικό προϊόν, θα γινόμαστε ρόμπα σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και τράβηξαμε με πολύ δυνατή κλωτσιά σε ένα πράγμα που κουβαλάει νερά για να πίνουν οι διάσημοι και οι μαθητές, γιατί εδώ κάνει αφόρητη ζέστη, και αυτό τραυματίστηκα, σακατέθηκα. Ο Βαλάντης ξέφυγε κακός και με συγκίνησε την ώρα της επικοινωνίας στο έπαθρο, έβαλε τα κλάματα στις γάτες του και στο κορίτσι του. Και ήμουν ο μόνος που το πλησίασα πάλι, γιατί είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία, και του λέω, αυτός είναι ο αληθινός Βαλάντης. Ο ευαίσθητος, ο καλός, που συγκινείται με την κοπέλα του, με τις γάτες του. Γιατί δεν προέβαλες αυτό τον εαυτό? Με κοίταξε έτσι. Δεν περίμενε να τον πλησιάσω. Με στεναχώρησε. Εγώ πολλές φορές, όταν έφερε τρεις νίκες, πήγα κοντά και του είπα, είδες, έφερες και νίκες. Μπράβο σου. Αλλά η ζωή τι θέλει? Μια ισορροπία. Θέλω να ρωτήσω για την Μυριέλα τώρα. Τι άνθρωπος είναι? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω πολλά. Θα σου έλεγα διαφημίσεις μπαίνουν τώρα. Και ονοώ. Της το είπα, δεν είσαι άνθρωπος που θα κάνουμε παρέα. Ούτε εντός reality, ούτε εκτός reality. Αυτά. Πες μου πώς βλέπεις το ειδήλιο που μεταξύ Κατσαούνη και Μυριέλας. Διαφημίσεις. Γιατί? Ναι, δεν ξέρω τι έχετε δει. Θεωρώ είναι... Θα σας πω μια αρχαία ατάκα. Πρασίν άλογα. Από ό,τι είχα ακούσει από τις τακτικές που λένε όλοι, Σάκης Μαριαλένα, τι μου λέγανε, βοηθάει. Αλλά αυτό που είπα και στο Γιώργο, χαίρομαι που υπάρχουν τακτικές. Δεν συμμετείχα ποτέ, δηλαδή με τη Μυριέλα δεν μιλήσαμε ποτέ. Πάντα μου έλεγε, σε ψηφίζω Θανάση, κλαίω, δεν θα ξαναψηφίσω. Και με ξαναψήφισε. Δεν είναι καλό παιδί ο Γιώργος ο άλλος. Τσακώθηκε με όλη την ομάδα μας. Δεν ήταν κάποιος άντρας που τον συμπαθούσε, πλην της Μυριέλας. Έχασε ο θείος στην ασυλία και αυτή αγκαλιαζόταν και φιλιότανε με τον Τσακατσούκα με στην πισίνα και έξαλλη. Αθηνάτα και πάρει στο κρανίο. Έλεγε, δεν γίνεται αυτό.
αυτό που έγινε στο τελευταίο συμβούλιο, που η Μυριέλα αποκάλυψε ότι δύο άτομα από την αντίπαλη ομάδα την έπιασαν για να τη πούν να ψηφίσει κάποιον για να φύγουν. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που μάλλον με το κάνει με τον Λαύρο Κωνσταντάρο, που ξέρει από τηλεόραση και από reality. Ο Λαύρος, λόγω επειδή είναι, γνωρίζουν αυτοί. Αυτοί είχαν κάνει ένα παρεάκι, ο Λαύρος είναι φυσικά. Η Μυριέλα ήταν ένα παρεάκι που από μόνοι τους, γι' αυτό και είπα εγώ, η ομάδα είναι ενωμένη. Αυτοί αποτραβήχτηκαν. Ο μόνος άνθρωπος που δεν ήταν πολύ κοντά ήταν μόνη η Μυριέλα. Πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα στην ομάδα των διασύμων μετά και την αποχώρησή σου? Έχουν μείνει και τρεις άντρες μέσα μόνο. Νομίζω ξεκινάει το πάρτι. Το Survivor τώρα ξεκινάει. Να το στείλουμε ένα γλυκό φιλί, αλλά τελικά δεν έβαλε διαφημίσεις εκεί στη Μυριέλα. Όχι, όχι. Το είπε. Και ο νόνο ήτο όμως. Θα έλεγε κι άλλα, αλλά σώψετε. Τι σχέση έχει όταν κάποιος ξέρει από τηλεόραση ότι πρέπει να ξέρει και από reality? Δεν το καταλαβαίνω γιατί τα έχουν βάλει όλοι με τον Λάμπρο. Δεν τα έχουν βάλει με τον Λάμπρο, σου λέει είναι άνθρωπος τηλεόρασης. Εντάξει, δεν έχει ξαναπάει σε reality, αλλά ούτε έχει δουλέψει σε reality βέβαια από τον Λάμπρο. Δεν έχει δουλέψει, αυτό λέω. Έχει δουλέψει και καλά έχει. Τι εννοείς, ηθοποιός είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, δεν είναι της τηλεόρασης. Οι ηθοποιοί έχουν το σενάριο που είναι έτοιμο το story του. Σου λέει ότι ο Λαύρος, επειδή έχει την εμπειρία του τύπου light τηλεοπτικά, το πώς μπορεί να χειριστεί μια ένταση κάτι. Σε αυτό δεν έχει άδικο, ναι, Θανάσης. Έχει άδικο, έχεις την ευελιξία, ξέρεις τι πουλάει στον κόσμο, ξέρεις πώς θα ελιχθεί τηλεοπτικά. Δεν πιστεύω ότι ο Λαύρος το έκανε γι' αυτό. Εγώ πιστεύω και όσο τον ξέρω τον Λαύρο, επειδή πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα εκραγεί και είναι ένα δίκαιο παιδί. Έχει και λογικό δίκαιο μέσα του. Θέλει να το αποδώσει. Θεωρώ τώρα με τη Μυριέλα ο Λαύρος. Ναι. Γιατί έκανε τη δουλειά τη Μυριέλα, είναι καλό Λαύρος. Έβγαλε αυτό στο βίντεο από την τρύπα. Την παραπιστεύει. Ναι. Δηλαδή. Ναι, αυτό. Κατάλαβες, ναι. Θέλω να σου πω. Εκεί νομίζω ότι είναι το λάθος του. Ότι την παραπιστεύει τυφλά. Επειδή είναι τέτοιος άνθρωπος, αν σε αγαπήσει, θα σε αγαπήσει πολύ, έχω την αίσθηση. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εγώ αν ήμουν Λαύρος, ας πούμε, και έβλεπα τη Μυριέλα να έφερνε εγώ στην κουβέντα όλο αυτό που έγινε και η Μυριέλα να καλύπτει τον Τζακαζούκα, Στρακαστρούκα, Πιτσακούκα, πώς τον λένε. Πιτσακούκα. Δεν ξέρω. Τέλειο. Λοιπόν, κατσαούνι για τον κόσμο. Πιτσακούκα. Πιο εύκολο λοιπόν, είναι. Θα εκνευριζόμουν πάρα πολύ μετά. Θα τα βάζα με τη Μυριέλα, γιατί ξέρεις τι είναι. Σαν να με μπριζώνεις εσύ. Ναι, ναι, και μετά. Πες το. Να μαζευόμαστε όλοι, να τα βάζω εγώ με τον Νίκο. Και μετά να κάνεις να το λέω. Και εσύ μετά να μου κάνεις. Καλά, δεν ήταν και ο Νίκος μόνο, γιατί το συμπαθείς. Ναι, δεν είναι έτσι. Που κάνει το μεγαλύτερο reality εκεί μέσα είναι η Μυριέλα. Ναι, και βεβαίως, αυτό που βλέπω και έχω την αίσθηση με βάση και αυτά που είπε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης είναι ότι μάλλον και στην κόντρα Μυριέλα Βαλάντη μπορεί τελικά να έφταιγε πιο πολύ η Μυριέλα. Απλά εμείς δεν το είδαμε. Εκεί η αγάπη μου είναι άλλο πράγμα, γιατί είχαμε την έκρηξη του Βαλάντη, ο οποίος ό,τι δίκιο και να είχε το έχασε με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε και με τα όσα της είπε. Είναι άλλο κομμάτι. Στην Ευρυδίκη είχα στο δίκαιο του Βαλάντη. Γιατί στη Μυριέλα, καλή δεν την έδινε. Στη Μυριέλα, ότι χαλβαδιάζει, έχει σχέση μένα, έξω και χαλβαδιάζει εδώ μέσα. Απλά το κομμάτι το πολύ ευαίσθητο που έπιασε τη Ευρυδίκη ήταν ένα level πιο πάνω από όλα. Συγχώρεσαι με που θα σου το πω αυτό, αλλά και τη Μυριέλα και τη Ευρυδίκη, ναι, ήταν πιο ευαίσθητο αυτό το κομμάτι που έδινε. Ήταν και υγεία, ρεσί. Τραγικά ήταν και τα δύο. Γιατί στη Μυριέλα, ωραία, μίλησε. Πάντω ο Θανάση, βλέπουμε ότι εδώ πέρα πάει λίγο εντό αγωγικών από να ξεπλύνει το Βαλάντη. Δηλαδή, λέει ότι ναι, πήγα τον πλησίασα πράγματα τα οποία δεν έπεσε στα επεισόδια μέσα. Όταν τον πλησίασε, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Είναι τόσο οργισμένος με τους άλλους, τους οποίους θεωρεί υπαίτιους για την έξοδό του, που τώρα μπορεί να πηγαίνει προς τον Βαλάντη. Δεν ξέρω. Ο Βαλάντης βγήκε στο λάδι. Όχι, παιδιά, ο Βαλάντης αγνοείται. Βαλάντης αγνοείται. Λένε ότι δεν πληροφορίες, λένε ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Ελλάδα ο Βαλάντης. Παιδιά, και γι' αυτό δεν έδωσε και συνέντευξη στην εκπομπή τη Ιωάννα Μαλέσου. Το είπαμε πριν, αλλά κάτι τέτοιο. Α, δεν τα άκουσα. Μου λέγαμε ότι είναι θέλει, παιδιά, μην κοιτάτε που μένα. Το είπαμε. Ωραία, να σε λίγο. Ναι, αλλά μήπως προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Εγώ σε βλέπω που κοιτάς και σε καταλαβαίνω. Ποιο γύρισε προχθές, ο Μπέλος, δεν γύρισε. Γύρισε. Γιατί έτσι. Ο Μπέλος ή η Μαντόνα. Δείξε μας λίγο από την άφιξη του Μπέλου στο Ελβενιζέλος. Αυτό είναι ο Μπέλος. Να δω. Ωραία, ναι, γιατί είναι με τις μάσκες. Μα και Μπέλος. Γιατί τι έγινε εκεί πέρα. Θα σου πω τι έγινε. Λοιπόν, μπαίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά. Να το δούμε καλύτερα το βίντεο. Έχει ναι. Ήχο. Έχει ήχο, ναι. Ωραία. Μίλα από πάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι όπως συμβαίνει με κάθε παίκτη του Survivor τα τελευταία 752 χρόνια, ναι. Οι άνθρωποι της παραγωγής είναι εκεί για να τον παραλάβουν και να μην τον αφήσουν να μιλήσει στα κανάλια. Όπως συμβαίνει πάντα, το ξέρουμε όλοι, και δημοσιογράφοι και παρουσιαστές και παίκτες. Δεν του είπε δηλαδή ξαφνικό. Καταγγελτικό ύφος, γιατί όμως, είχε ένα ύφος και απέναντι στους ανθρώπους παραγωγής ο κύριος Μπέλος, είχε ένα ύφος και στους δημοσιογράφους. Τον πλησιάζουν οι δημοσιογράφοι, τον ρωτάνε κάτι, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Συγγνώμη κιόλας που ασχολήθηκε. Είπε τι ερωτήσεις είναι αυτές. Βεβαίως. Σας λείψανε. Βέβαια του λείψανε. Είναι εμφανώς εκνευρισμένος. Έρχεται τώρα, περίμενε.
Εντάξει, αυτό τι σημασία έχει τώρα. Άλλο, άλλη ερώτηση. Τι είναι αυτή η ερώτηση, είναι αυτή τώρα. Είδατε κάποιον καινούριο παίκτη στο ξενοδοχείο? Όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Παιδιά, με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να απαντάω εγώ σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Ξαναπηγαίνετε στο παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που φάγατε. Παιδιά, δεν ερωτήσει αυτέ. Να είστε καλά. Έλα, Γιώργο. Δεν το ρωτήσει, τι θα το ρωτήσουμε. Τετραγωνική ρίζα του 752. Κοίταξε, από τη μία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιότητα, τις κάμερες και όλο αυτό που τρέχει. Καλά, κάτσε, κάτσε. Survivor πήγε, αγαπούλα μου. Τι δεν έχει σχέση με τη δημοσιότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που βλέπουμε. Αν δεν έχει καμία σχέση με τη τηλεόραση, είσαι πιο ταπεινός, είσαι πιο επικοινωνιακός, είσαι πιο ζεστός και φιλικός. Δεν είναι το πρώτο Survivor που βλέπουμε. Με τους δημοσιογράφους και με τον κόσμο που έχει έρθει και να σε τιμήσει, γιατί έχει έρθει στην Ελλάδα από το Survivor, από τον Άγιο Δομήνικο. Το δεν έχει αυτό το ύφος. Τι ερωτήσει. Next, thank you, next. Πάρτε το σκάλπ. Έλα, ρε, έχει αυτό το ύφος. Και λέω, δεν είναι το πρώτο Survivor που βλέπουμε. Ο Μπέλος και ο κάθε Μπέλος έχει δει τις προηγούμενες χρονιές όταν επιστρέφουν από το αεροδρόμιο, τι γίνεται, που πέφτουν οι δημοσιογράφοι πάνω και η παραγωγή δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Και άλλο να το βλέπεις. Ένα μικρό ελαφρυντικό να του δώσουμε σε αυτό το κομμάτι επίσης. Είναι ο μόνος άνθρωπος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που μίλησε έστω και έτσι στους δημοσιογράφους περίμενε στο αεροδρόμιο. Δεν να μην μίλαγε έτσι. Όχι, παιδιά. Είπα να ευχαριστούμε που είπατε τι ρωτήσεις είναι αυτές. Γιατί να μιλήσει έτσι. Στα προηγούμενα, ποιον φυγάδευαν, παιδιά, και τον Τριαντάφυλλο. Γενικά φυγαδεύονται όλοι. Γιατί την κάθε Καραμπάνκο δεν θυμάστε τι χαμός είχε γίνει. Τον Τζέιμς, τον Μπάρτζι, δεν θυμάστε που τον περίμενε κόσμο στο αεροδρόμιο και τους φυγάδευε η επιτροπή. Η παραγωγή. Απλά ο άνθρωπος αυτός είναι εμφανώς εκνευρισμένος. Ναι. Εμφανώς. Τώρα είναι στους ανθρώπους παραγωγής, με τους παίκτες γιατί βγήκε από το, γιατί έφυγε από το Survivor. Μπορεί να είναι και εκνευρισμένος γιατί αποχώρησε πρόωρα, έτσι. Δηλαδή. Όντως παίζει και αυτό. Ναι. Δεν το θέλει καθόλου που αποχώρησε προώρα ενδεχομένως. Συγγνώμη που δεν είχαμε υπογράψει το βγάλουμε Survivor 2022 να είναι και το συμβόλαιο έτοιμο. Περάστε. Παιδιά, τώρα. Πάντως βλέπεις ότι δεν προσαρμόζεται ούτε με τις οδηγίες της παραγωγής. Ναι. Γιατί απαντάει. Ναι. Ισχύει. Ωραία. Τώρα η υπόδειξη προς τους δημοσιογράφους δεν θέλω να το πιάσω. Καταλαβαίνετε από μόνοι σας ότι είναι πάρα πολύ άτομο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάμε και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει σήμερα, παιδιά, στο απόψινό επεισόδιο Survivor. Έχουμε εντάσεις πάλι. Μου το γράμμα το διάβασε. Αυτό το γράμμα πια το περιβόητο. Δύο εβδομάδες το πάει και το φέρνει. Το διάβασε. Σήμερα το διαβάζει, έτσι δεν είναι. Σήμερα δεν το διαβάζει ο Κατσαούνης το γράμμα επιτέλους της Μυριέλλας. Έχουμε ξέσπασμα της Ευρυδίκης σήμερα. Για πάμε να δούμε, να πάρουμε μια γεύση. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο και τι στρατηγικές έχει η Μυριέλλα και θέλω να πω ότι η Μυριέλλα Κουριντή λέει ψέματα. Μας ταράζει συνεχώς το ψέμα, πραγματικά μας βγάζει από τα ρούχα μας καθημερινά. Κι εγώ απομακρυνθεί κιόλας και από τον Γιώργο αρκετά. Πώς το ροϊδεύει. Εδώ μέσα ρε Μυριέλλα. Δεν σε έβγαλα τρελή Ευρυδίκη. Δεν σε έβγαλα τρελή. Τα κορίτσια δεν γνωρίζουν τίποτα. Τελικά πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Σε παρακαλώ σταμάτα να αναφέρεις τον Τζον, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έξω αυτή τη στιγμή φροντίζει και τρέχει για τα πάντα. Καταρχήν, λυπάμαι για το παιδί εκείνο που κοιτάει, αν όντως λέει αλήθεια που κοιτάει την οικογένειά της, αυτό το παιδί, τον Τζον, τον Γιάννη. Τον έσχισε, τον έκανε ξεφτύλα. Πραγματικά, πλέον, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Και καλύτερη ηθοποιό! Πριν υπενθυμίζω, αγκαλιαζόσαντο. Και φιλιώσαντο. Πήγε ο Βαλάντης και έφυγε. Και ήταν αγκαλιά και κλαίγανε. Α, όχι, θα έλεγα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο, ποιο επεισόδιο ήταν, δεν πήγαινε ο Τσακατσούκας που παίξανε ένα παιχνίδι και προσπαθούσε να τη φιλήσει. Α, γι' αυτό το story λες, αυτό το αστείο. Πότε δεν ήταν ξεφτύλο ο Τζον, τώρα ξαναέγινε, πώς είναι το γράμμα. Όχι, είναι ξεφτύλα τώρα ο Τζον. Είναι δεν θα μας τρελάτε. Είπε η Αθηνά όμως, κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ποιο είναι ο Τέντζερης, δεν ξέρω. Είπε καπάκι. Θέλω να επικοινωνήσω με τον Ατζούν να στείλω ένα μήνυμα στο Λάμπρο. Ναι, θέλω να του πω να προσέχει. Τι να προσέχει. Να προσέχει. Τους κάκτους, τι να προσέχει. Τους επιτίδιους. Θα το πάρεις το παιδί μου λίγο. Τους κακούς ανθρώπους. Γιατί σήμερα κοιμάται η τρουφίτσα. 14-9-9-9. Πρόσχε το κεφαλάκι σου, πρόσχε. Όπα. Άγιο είχες. 14-9-9-9. Τηλεφωνήστε πολλές φορές, στείλτε πολλά μηνύματα. Γιατί. Γιατί αυτό το όμορφο, επιβλητικό, γκρι ματ, υπέροχο, Σουζούκι Μπέργκμαν, 400 είναι.
ABS αξίας 8.195 ευρώ, καβάλατο. Ο θα καβαλό. Γίνει δικό σας. Χωρίς τον Δημήτρη, χωρίς Ιβάγκο, χωρίς Καρό Σκοτσέζικο, χωρίς τίποτα. Όμως τα έχει όλα από μόνο του. Δεν χρειάζεται Δημήτρη πάνω. Όχι. Γιατί έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, καλό σύστημα ασφαλείας. Έχει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς είναι απολύτως ασφαλές. Πολύ σταθερό για μέσα και έξω από την πόλη. Τα φρένα είναι πάρα πολύ δυνατά. Έχει μονοκύλινδρο κινητήρα και είναι και 400. Αυτό είναι το Suzuki, το Bergman. Το 400 για πανέμορφα ταξίδια. Πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα σας ταξιδέψουμε. Μιλάμε για πολύ μακριά. Χολιγούντ, Χολιγούντ. Δεν εκτάριε. Τι κάνατε, φίλε. Είστε για Όσκαρ σκηνοθεσίας, λοιπόν, και ερμηνείας. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε, ετοιμαστείτε για άλλα ωραία ταξίδια στην ψυχαγωγία, στην επικαιρότητα, στον όμορφο κόσμο της showbiz. Όχι θυμωμένες καλημέρες, ξεπεράστε το θυμό και πάμε στην επόμενη μέρα, πάμε μπροστά, πάμε με χαμόγελο. Όλα μέσα στη ζωή είναι και τα εύκολα και τα δύσκολα και τα θυμωμένα και τα στεναχωρημένα και τα χαρούμενα και τα χαμογελαστά σαν αυτό το λαμπερό κορίτσι χαμογέλα, κορίτσι μου αυτό. Γιατί έτσι, τι σου ήρθε τώρα. Γιατί τώρα. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη. Μας περιμένει ακόμα ένα λαμπερό χαμογελαστό κορίτσι, Πέννη μας. Πενάρα. Καλώς την ατινόμορφη. Λαμπερό χαμογελαστό, είπες. Εσύ είσαι αυτό. Εσύ είσαι αυτό, κοριτσάρα μου. Μεχθεί. Και έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τον Γιώργο Πηλίδη. Βεβαίως. Γιατί πολλά ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα αποχωρήσει, δεν θα αποχωρήσει. Έχει πρόβλημα υγείας, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Τον καλεί ομοσπονδία, δεν τον καλεί ομοσπονδία. Φαβορεί του Σαρδάβρο Πηλίδης, έτσι. Μιλάμε για ανατροπή άμα φύγει. Μεγάλο φαβορί και δυστυχώς έχω να σας πω ότι πάει το φαβορί. Έχει φύγει το φαβορί. Έχει φύγει. Φυσικά. Και δεν θα ξαναγυρίσει. Όχι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω μιλήσει με το στενό του περιβάλλον και μου έχουν μεταφέρει ότι εδώ και 4-5 ημέρες ο Γιωρίκας Πηλίδης βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας με το στομάχι του, το οποίο μάλιστα το έχει από παιδί, δηλαδή τον ταλαιπωρεί αυτό το πρόβλημα από παιδί και πόσο μάλλον στο survivor. Που... Φαντάζομαι τώρα ότι στο επίπεδο ένας αθλητής επίπεδου του Πηλίδη, όλη αυτή η κακουχία εκεί και η αφαγία που περνάει. Ο άνθρωπος έτρωγε 4.000 θερμίδες και δεν τρώει το 200 τώρα, οπότε είναι λογικό. Το θέμα είναι όμως ότι η αλήθεια είναι ότι τον πιέζει πάρα πολύ η Ομοσπονδία να δώσει εξηγήσεις. Για γυρίσει. Αυτό που είχε πει για τα στημένα παιχνίδια. Και επίσης έχει εμπλακεί και η Ολυμπιακή Επιτροπή στη μέση. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις δηλαδή το θέμα, παιδιά. Άμα ναι. Είναι και αυτό που θα και οδηγήσει. Θέλει να μάθει το λόγο που το είπε. Πέσανε από τα σύννεφα και φτύσαν την κυβέρνηση με την κακοκαιρία. Μπράβο. Δεν την περιμένανε. Δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, ακούσαν ξαφνικά από έναν άνθρωπο ότι μερικοί αγώνες είναι στημένοι και το βγάζουν από ένα παιχνίδι, ας πούμε. Για να επανορθώσουν την κατάσταση και να φέρουν τα πράγματα όπως πρέπει και όπως θέλουν να τα ξέρουμε και να τα πιστεύουμε όλοι μας. Άμα συμβαίνει αυτό πραγματικά, είναι τραγικό. Μα να σου πω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω, διότι αν είναι. Εντάξει, το πρόβλημα υγείας του ανθρώπου υπάρχει και το έλεγε, υπάρχει, ότι ναι. Έχει ενοχλήσει τις τελευταίες μέρες με το στομάχι του. Μπράβο. Νομίζω ότι δεν θα τον. Δεν θα εξαφανιζόταν όχι, έτσι. Όχι, γιατί είχαν τύχει άλλες περιπτώσεις που έμειναν και νοσηλεύτηκαν άνθρωποι παίχτες στο παιχνίδι και μετά επέστρεψαν κανονικά να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αν όμως τώρα έχει πάρει τόσες μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που ξεστόμησε και που ήταν κοινό μυστικό σε όλες τις παρέες, το ξέραν όλοι. Και πέσανε από τα σύννεφα. Και πέσανε από τα σύννεφα. Και έπρεπε να τον γυρίσουν άρον-άρον, ρε παιδιά. Δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό, να κληθεί λίγους μήνες μετά ή όποτε βγει. Γι' αυτό κιόλας θέλουν να φανεί περισσότερο ότι είναι για θέμα υγείας, ώστε να μην εκτεθεί τόσο η παραγωγή. Η παραγωγή για την έκτεθη. Αυτή τη στιγμή εκτίθεται αν ισχύουν αυτά που τα οποία συζητάμε. Βέβαια, που τον καλούν άρον-άρον για να δώσει εξηγήσεις για κάτι. Βγάζοντάς τον από ένα παιχνίδι στο οποίο εκείνος ήθελε να συμμετάσχει
Και μάλιστα ήταν και το φαβορί μέχρι τη στιγμή που έφυγε. Από την άλλη, η παραγωγή βέβαια εκτίθεται, ναι, βέβαια, γιατί, διότι το είδαμε και προβλήθηκε. Θα μπορούσαμε να μην το έχουμε δει αυτό, ναι, να έχει υποθεί από το Γιωρίκα αυτό για επισημένους αγώνες και να μην έχει προβληθεί, να έχει κοπεί στο μοντάζ. Γιατί εσείς όταν το είδατε, καταλάβατε ότι θα πάρει τόσο μεγάλη διάσταση. Όχι, βέβαια, αυτό το πράγμα. Επιδενή. Όχι, γιατί επιδενή είναι κάτι το οποίο λέγεται πολλές φορές από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Είναι αυτά που φαντάζεσαι οι θεωρίες συνωμοσίας, αν θέλεις. Πιο πολύ υπόσταση του δίνουν άμα τον διώξουν από το παιχνίδι ότι όντως κάτι συμβαίνει, παρά για να επαναφέρουν τα πράγματα στην κανονική κατάσταση, στην κανονική συνθήκη. Επίσης, το να είσαι αθλητής, να παίρνεις μέρος σε τέτοια πρωταθλήματα και να σου πει κάποιος, ας πούμε, κάπως να μαγειρέψεις κάτι, δεν είναι κάτι πρωτοφανές το οποίο το ακούμε τώρα όλοι και λέμε όπου πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλιώς να λέγεται από ένα στόμα του οποιοδήποτε αθλητή και αλλιώς από έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι. Yeah, είναι λογικό να πήρε τέτοια διάσταση. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά τον περιμένεις να φύγει από το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο επίγοντα. Και τον καλείς να δώσει εξηγήσεις. Να γυρίσει κακήν κακό. Που ήταν ένας παίκτης που φαινόταν ότι θα έφτανε τελικό. Ναι, το είχαμε. Φαβόρη, βέβαια. Εγώ θέλω να σας πω ότι στα επόμενα επεισόδια θα δούμε τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει την αποχώρηση του Γιωρίκα. Αύριο, διάβαζα κάπου. Υπάρχει μία πληροφορία για αύριο, αλλά επειδή δεν την έχω διασταυρώσει, σας λέω ότι είναι στα επόμενα επεισόδια. Μάλιστα. Ωραία. Τι έχουμε για αποφάρμα. Λοιπόν, η Σάσα έφυγε, η Σάσα. Τι έχουμε από φάρμα, η Σάσα χθες ήταν η δεύτερη μονομάχος, τα κατάφερε, παρέμεινε. Έλα όμως που η Σάσα, παιδιά, φτάνει στην τριάδα, η Σάσα, αλλά αποχωρεί και ο θελός. Γιατί? Γιατί της έλειπε το παιδί της πολύ, γιατί είχε τα γενέθλιά του και ήθελε να είναι κοντά στην κόρη της για να τα γιορτάσουνε. Δεν περίμενε πως θα φτάσει τόσο μακριά στο παιχνίδι, δηλαδή. Καλά, δεν έφτασε. Η Σάσα είχε φύγει και ξαναμπήκε, παιδιά. Δεν είναι σε ρίγα. Τώρα θα σου λέει ότι φτάνει τελικό όμως. Φτάνει τελικό το μισό λεπτό πρόσφατα. Θα σας πω, γιατί η Σάσα αποχωρεί και ο θελός, είναι θα πω στον τελικό μαζί με δύο άνδρες, αλλά αφού αποχωρεί και ο θελός, μπαίνουν και άλλοι παίκτες μέσα, νέοι παίκτες. Τι ναι, καλέ, δεν τελείωσε η φάρμα. Έκανε τώρα κι εσύ! Εκεί θα είναι η φάρμα. Μέχρι να τρελαθεί γιατί και σε κάτω. Η φάρμα δεν ακούγεται ότι την Κυριακή γυρίζουν το μεγάλο τελικό. Έτσι ξέρω κι εγώ. Παιδιά, είναι άλλο το τι προβάλλεται σαν επεισόδιο και άλλο που βρισκόμαστε σε real time. Όντως γίνεται το τελικό σε αυτές τις μέρες. Όντως ολοκληρώνονται τα γυρίσματα της φάρμας, αλλά έχουν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα από την ημέρα της πρεμιέρας. Είμαστε πολύ πίσω. Άρα η πληροφορία που εγώ ξέρω ότι ολοκληρώνεται λίγο άρον-άρον. Άλλο αυτό. Ολοκληρώνεται. Τι βάζουν καινούργιους παίκτες μέσα αυτό το λεπτό ολοκληρώνω. Ήτανε πιο πριν. Ήτανε πιο πριν. Είχανε βάλει ήδη. Να σας πω και κάτι ωραίο έτσι αποκλειστικό δικό μας εδώ της εκπομπής μας. Να μας ότι ποιον θα ξαναδούμε στη φάρμα. Ποιον θα ξαναδούμε στη φάρμα. Το Σταμάτη Καρδέλη. Όχι. Τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Το βρήκες. Παναγιώτη Ψωμιάδης ξανά στη φάρμα. Για τον τελικό μπαίνει. Γιατί στον τελικό μπαίνουν όλοι οι παίκτες. Το ζήσαμε και πέρυσι. Όχι, όχι. Θα ξαναμπεί στη φάρμα. Για να συμμετέχει. Ναι, ναι. Θα το ξαναδούμε σύντομα στις οθόνες. Κακώς έφυγε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από τη φάρμα. Μη σου πω, θα την παρουσιάζει κιόλας στον κόσμο τη φάρμα. Συμφωνώ. Όχι, αφού είπε. Πετάω ιδέες εγώ. Πενάκι, μας ευχαριστούμε, Λουίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η Βίκυ Δέτσικα πήγε και βρήκε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η Σταματίνα είπε. Ήταν η προηγούμενη εβδομάδα που οι ψυχαγωγικές εκπομπές δεν βγαίνανε στον αέρα. Η Σταματίνα γνωστοποίησε μέσω των προσωπικών της λογαριασμών και στο Instagram όλη αυτή την περιπέτεια στην οποία υποβλήθηκε και πέρασε και μαζί με τον σύζυγό της. Αφήσαν τα αυτοκίνητά τους, δεν είχαν και αυτοί πολλές μέρες ρεύμα, μαγείρευαν στα γκαζάκια κτλ. Βγήκανε στον αέρα την Πέμπτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που μπόρεσαν να έχουν και πρόσβαση εκεί στην Παλίνη, όπου βρίσκεται και το πλατό της εκπομπής. Η Βίκυ Δέτσικα τη συνάντησε, μιλάνε μαζί για όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά όταν συναντάς τη Σταματίνα θα πεις κι άλλα, δεν θα πεις μόνο αυτά. Πάμε να δούμε όσα μας είπε και μετά να σχολιάσουμε. Σταματίνα, τι κάνεις, πώς είσαι? Τώρα νομίζω είμαστε όλοι πολύ καλύτερα. Λάμπει ο ήλιος. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι ακόμα. Πώς το βίωσες όλο αυτό, ταλαιπωρήθηκες? Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί και εμείς αποκλειστήκαμε με τα αυτοκίνητά μας. Ευτυχώς όχι στην Αττική Οδό για πάρα πολλές ώρες, χωρίς να μπορούμε να πάμε μπρος και πίσω. Αλλά εγώ, φεύγοντας από το κανάλι, σε μια μικρή σχετικά απόσταση που είναι το σπίτι μου, αποκλείστηκα επί της μαραθώνος. Και αναγκάστηκα να αφήσω το αυτοκίνητο, γιατί δεν ανέβαινε μια ανηφόρα που έπρεπε να ανέβω το αυτοκίνητό μου, χωρίς αλυσίδες και δεν γινόταν τέλος πάντων. Δεν μπορούσε να ανέβει το αυτοκίνητό μου την ανηφόρα, οπότε το άφησα εκεί. Λέω εντάξει, θα το πάω με τα πόδια, αλλά δεν είχα υπολογίσει ότι είναι πολύ έντονη χιονόπτωση, κάνει κρύο, είχα λάθος ντύσιμο. Τέλος πάντων, έφτασα σπίτι πολλά καλά. Μετά αποκλείστηκε ο άντρας μου, μετά μείναμε χωρίς ρεύμα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, παιδιά. Το χωρίς ρεύμα. Είναι αλλιώς να το περιγράφεις και αλλιώς να το ζεις. Δηλαδή, αυτό το ότι δεν μπορείς να ζεσταθείς, να μαγειρέψεις, να επικοινωνήσεις με τον έξω κόσμο, γιατί πια όλοι έχουμε τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα με τον ηλεκτρισμό. Δεν είχαμε μπαταρία. Δεν είχαμε ούτε σήμα για κάποιο λόγο στην περιοχή. Εντάξει, αλλά είμαστε καλά.
Δόξα τω Θεώ. Και την επόμενη μέρα πήγες και να πάρεις το αυτοκίνητό σου, τι έκανες? Το αυτοκίνητο το δικό μου το πήρα χθες, θέλω να σου πω. Γιατί επειδή ήταν σε ένα σημείο που δεν το βλέπε πολύ ο ήλιος, είχε αρκετό πάγο. Εν τω μεταξύ είχαν περάσει και τα γκρέιντερ και είχαν πετάξει πάγο δεξιά και αριστερά. Και πήγαμε ένα φαράσι και με ένα φτιάρι με τον άντρα μου και καθαρίσαμε λίγο το γύρο δρόμο. Και έτσι έφυγα. Μου λείψατε. Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι έλειψα πάρα πολύ. Δημήτρη, τη φίλη σου, σταματή να που ήρθε. Αυρωτά. Τώρα δεν έχει νόημα και να μιλήσει. Τώρα, παιδί μου, αφού είναι αρνητική. Έπρεπε, όποιος ήθελε να κολλήσει, έπρεπε να έρθει Πέμπτη Παρασκευή. Και ταλαιπωρήθηκες και με το COVID, εσύ, σταματίνα. Είναι ότι εντάξει, νομίζω φτάνει πια όλα αυτά τα ευνίδια γεγονότα. Αφού σήμερα κλείνοντας την εκπομπή, είπα θέλω να ξαναμπω στη ρουτίνα μου και α γκρινιάζω ότι κουράζομαι, ότι. Ξέρεις, υπάρχει μια μονοτονία, καλύτερα η ρουτίνα παρά όλα αυτά τα ευνίδια γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι με τον COVID δεν ταλαιπωρήθηκα, το πέρασα πολύ εύκολα. Πιο πολύ αγχώθηκα μην κολλήσω τα παιδάκια μου και τον άντρα μου. Πώς είναι τα τηλεοπτικά τώρα, έχεις έτσι παρακολουθήσει τα νούμερα, έχετε την πρωτιά? Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, είναι μια χρονιά που ενώ είμαστε σχεδόν στα μισά της, νιώθω ότι έχουμε περάσει μια ολόκληρη σεζόν λόγω όλων αυτών των εναλλαγών. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι επειδή είναι μια πολύ ανταγωνιστική σεζόν για όλους μας, ότι είμαστε όλοι σε εγρήγορση, δεν σταματάμε και αυτό μας κάνει, ξέρεις, να το πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Εστιάζουμε δηλαδή κάθε μέρα στην επόμενη. Πώς είναι να είσαι σε μια ζώνη απέναντι από την Ελεονόρα Μελέτη? Η ζώνη αυτή είναι μια ζώνη δύσκολη, με την έννοια ότι έχει πάρα πολλές εκπομπές. Η Ελεονόρα είναι μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος με μια πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω ότι συμβάλλει και αυτή με το δικό της τρόπο στην ευγενή άμυλα. Θέλω να σε ρωτήσω για όλα αυτά που έγινε με τον Τάσο Χαλκιά και την Ιωάννα Μαλέσκου. Πώς μου το σχολιάσεις? Πρόσφατα βγήκε και ο Τάσος Χαλκιάς και είπε: Παλιά λέγαμε κούκλα μου και το λέγαμε για κοπλιμέντο στο δρόμο σε μια κοπέλα. Η αλήθεια είναι ότι η κάθε λέξη προσδιορίζεται από το ύφος που τη συνοδεύει, από τον τρόπο και από τον άνθρωπο που τη λέει. Γιατί μπορεί να πει σε κάποιον στον δρόμο. Άσε μας βρε κούκλα μου, με τέτοιο ύφος, οπότε να είναι προσβλητικό και μπορεί να πεις γεια σου κούκλα μου και να είναι πολύ γλυκός ο τρόπος. Θεωρώ ότι ο Τάσος Χαλκιάς είναι ένας γλυκομήλυτος άνθρωπος, μπορεί να εκνευρίστηκε επειδή καθυστέρησαν και η Ιωάννα όμως δεν νομίζω ότι είχε διάθεση και επιθυμία να τον προσβάλλει και επειδή οι πλέον αρμόδιοι θεωρούν την ιστορία τελειωμένη και ότι έχει λήξει και έχουν βάλει μία τελεία, νομίζω ότι θα το κάνουμε και εμείς που σχολιάζουμε αυτή την ιστορία. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιλήσαμε κι εμείς και μου είπε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Μάλιστα μου λέει: Εσείς βάλατε γεννήτρια μετά τη μύδια, γιατί αυτό θα κάνουμε εμείς. Νομίζω πως άμα δεν πάθεις κάτι και δεις πως είναι. Μαθαίνεις και μαθαίνεις. Ναι. Φανταστείς, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει αυτό. Μαθαίνεις να τα βγάζεις πέρα μόνος σου, βασικά. Στην εποχή που ζούμε και μέσα στην Αθήνα, πού είναι το φανταστείς, είναι δυνατόν? Γιατί συζητάμε τώρα. Και είναι όντως ταλαιπωρία. Ο τυχερός βέβαια ήταν ο Φραγκογιάς. Γιατί που άκουγα ότι πέρασε 5 ώρες στο σπίτι του Ρουβά. Αυτά είναι. Μας τα λέει όλο ο Φραγκογιάς, θέλω να σου πω, γιατί και ο Κώστας Φραγκογιάς ταλαιπωρήθηκε με την κακοκαιρία και εγκλωβίστηκε και έμεινε χωρίς ρεύμα. Φιλοξενήθηκε όμως, όπως πολύ σωστά λες, από το Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη. Και του κάνανε και μακαρόνια. Με κοιμά για να φας. Και μασάζει τα πόδια του, αν πονάς. Τέλειωσε η ταλαιπωρία. Εχθές και επίσημα τελείωσε. Μπορούσα ελεύθερα δηλαδή να πάω σπίτι, είχα πρόσβαση. Πες μας ακριβώς τι έγινε και πώς το βίωσες όλο αυτό. Χιόνισε πάρα πολύ. Αποκλειστήκαμε από τα χιόνια εκεί στο σπίτι και δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε πρόσβαση. Δηλαδή το αυτοκίνητο το άφηνα πολύ πιο κάτω, κανένα χιλιόμετρο, 1,5 και πήγαινε ερχόμενο τα πόδια. Και δυστυχώς δεν είχαμε ρεύμα για περίπου 30 ώρες και νερό για κανένα 10 ώρο κάπου εκεί. Στο Νέο Βουτσά. Ναι. Και κάπου εδώ να ευχαριστήσω και δημόσια τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη που μου άνοιξαν το σπίτι. Τον αγαπώ. Καλά τα παιδιά. Και κατάφερα να πάρω ρεύμα για να φορτίσω κινητά, λάπτοπ και ένα power bank για να έχω. Περίμενε, γιατί... Είπες στον αέρα ότι σε βοήθησε και ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη. Επειδή πια δεν είχαμε προνοήσει, δεν είχαμε πια μπαταρία για να επικοινωνήσουμε με δικούς μας ανθρώπους ή και εμείς αν χρειαστεί κάτι, οτιδήποτε. Δεν είχαμε ρεύμα και ό,τι μπαταρία στα κινητά είχε απομείνει πολύ λίγο και την είχαμε πάρει από τα λάπτοπ. Αποφάσισα, ξέρεις, γιατί όλοι στον κόσμο λίγο πολύ έτσι γνωριζόμαστε, με το σκεπτικό ότι μπορεί ο Σάκης να έχει γεννήτρια σπίτι του και όντως είχε, να βρούμε έτσι κοινούς ανθρώπους να μας φέρουν σε επικοινωνία για να τους ζητήσω βοήθεια. Και έτσι και έγινε και ο άνθρωπος πολύ ζεστά μας άνοιξε το σπίτι, μας υποδέχθηκε και εμένα και την κοπέλα μου και πήγαμε και πήραμε ρεύμα.
Φάγαμε την περιβόητη μακαρονάδα του Σάκη, την αλιόλιο. Τέλεια. Δηλαδή, μας υποδέχτηκε και μας φιλοξένησε αυτό το διάστημα όσο καλύτερα γίνεται. Εσύ θα ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση, βλέπεις τον εαυτό σου κάπου αλλού, το μέλλον? Τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Ότι θα ήθελα, εντάξει, να κάνω και κάτι άλλο μετά από τόσα χρόνια, ναι. Μου αρέσει το θέμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική. Και θα ήθελα να δώσω βάση σε αυτό. Τώρα, αν κάποιος με σκεφτεί σε ένα, ξέρω, δανείζομαι τώρα τηλεπαιχνίδι ή σε μια άλλη εκπομπή, εντάξει, θα το συζητήσω. Just the two of us, θα ξαναπήγαινε. Δεν νομίζω να με ξανακαλούσαν. Εντάξει, πήγα. Οκ. Δηλαδή, αν δεν είσαι πολύ κοντά με τον παρουσιαστή και παραγωγό, ας πούμε, πώς είναι, ξέρω εγώ, ο Τρίφωνας ή η Πηγή, δανείζομαι, δεν μπορείς κάπως, ας πούμε, φαντάζομαι, να ξαναμπείς. Οι νικητές πώς σου φάνηκαν? Άξιες. Γενικά, η τριάδα του τελικού, νομίζω, ήταν και η καλύτερη, και η Άννα Μαρία με τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, εξέλιξη. Αυτό που είπε η Ελένη Δήμο, ότι αν ήξερε εξ αρχής ότι είναι στημένο το παιχνίδι, δεν θα πήγαινε, πώς το σχολιάζεις? Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Και ούτε μ' αρέσει να υιοθετώ ή να σχολιάζω, αλήθεια, δηλώσει άλλων. Ένιωσε έτσι τώρα η κυρία Δήμου. Για μένα καλά έκανε και το είπε, το επικοινώνησε. Αν η γυναίκα ένιωθε έτσι, οκ. Για μένα δεν είδα, να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Και νομίζω τα κορίτσια άξια βγήκανε πρώτες. Στο Survivor θα πήγαινες? If the price is right. Είμαι και σε μια ηλικία πια που κοιτάζω πάρα πολύ το οικονομικό. Δεν ξέρω, θα το συζητούσα τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Στο Survivor ο Βαλάντης πώς σου φάνηκε? Εσύ τον γνώριζες προσωπικά? Προσωπικά δεν τον ξέρω. Αλλά εντάξει, βγήκε. Νομίζω ότι ισχύει όμως για όλους τους παίχτες. Είναι πώς το διαχειρίζεσαι, ότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Είναι λογικό να σου βγει μια άσχημη πλευρά του εαυτού σου. Και πορεύεσαι, ας πούμε, με αυτή. Αυτή η εικόνα τώρα που έβγαλε ο Βαλάντης, φαντάζομαι, δεν είναι αντιπροσωπευτική του Βαλάντη. Είναι ένα μέρος του εαυτού του. Το Λάμπρο πώς το βλέπεις? Δυνατό. Εγώ έχω χάσει από το Λάμπρο. Στο My Man Can είχαμε πάει τελικό και χάσαμε από το Λάμπρο. Οπότε ξέρω ότι είναι Λάμπρος και ότι είναι δυνατός. Ποιον βλέπεις νικητή? Εννοείται Άρης ο Ηλέδη. Άρη, ε? Άνετα. Είστε και φίλοι. Εντάξει, είμαστε και φίλοι, ναι, αλλά τον βλέπω δυνατά. Μπαίνει και τον βλέπω και νικητή. Και μακάρι και το εύχομαι και θα είναι και ο πρώτος εισαγωγικά διάσημος, ας το πούμε, στα τόσα Survivor που θα κερδίσει. Του το εύχομαι ολόψυχα. Μακαρόνια με κοιμά για να πας. Έχω να κάνω 14 παρατηρήσεις. Πρώτη, σιγά τη μακαρονάδα σπεσιαλιτέ, την αλιόλιο του Ρουβά που έχει μόνο σκόρδο παρμεζάνα και... τι είναι αυτό, είναι το κάνω κι εγώ. Καλά, αρέσει. Κάρι το σκόρδο πολύ ώρα και μετά βάζει το ζυμαρικό και παίρνει όλη την γεύση από το σκόρδο. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, ωραία. Τι θέλει να κάνει τώρα, μακαρονάδα θαλασσινών, μπορεί να μην έχει ο άνθρωπο. Μια πλή που είναι 5 λεπτά. Α, με φιλοξενούσε και εμένα ο Ρουβά και μου έδινε ριζογκοφρέτε. Εντελώ τυχαίο φραγκοφρέτο τώρα με τη Δώρα. Μείνανε ποτέ και σου λέει πού να χτυπήσουμε, πού να χτυπήσουμε. Τόσοι γείτονε τριγύρω κανένα. Παπαδόπουλο, Σέκερι. Ο Ρουβά, εδώ μου κάνει κάτι το όνομα. Ναι, γιατί η Μαντόνα έλειπε. Ναι, φαντάσου δηλαδή να πα στη λίμνη Κόμο. Μείνε με μπαταρία. Ποιο θα χτυπήσει? Το σπίτι του Τζορτζ Κλούνι. Βέβαια. Είστε σε Μάη. Θα μου το φορτίσετε λίγο, Τζορτζ. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι η Βίκυ Δέτσικα έκανε ανάκριση στο Κώστα Φραγκολιά. Δεν ήταν απλά τώρα έτσι μια δήλωση. Μιλάμε τον πέρασε από κόσκινο. Τα πάντα τον ρώτησε. Εμένα, εγώ θέλω να πω και δημόσια ότι ο Κώστας Φραγκολιάς είναι από τα παιδιά. Γιατί ήμουνα εκεί όταν ξεκίνησε στο Happy Day, που είχε κάνει άλματα μέσα στα χρόνια. Είναι κάτι που το προσπάθησε πάρα πολύ και δικαίως έχει τη θέση που έχει. Έχει διαβάσει, έχει προσπαθήσει πολύ. Δηλαδή, ξέρω ότι ο μεγάλος του, η μεγάλη του αγάπη είναι υποκριτική, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει και στην παρέα και στο κόνσεπτ και του ταιριάζει. Α, μου στείλε μήνυμα. Και του ταιριάζει και αυτό που κάνει πάρα πάρα πολύ. Τι σου λέει, τι σου λέει. Τι του λες και τι του λες. Τι λες ρε που δεν ξέρω να φτιάχνω το αυγό. Όταν εγώ ήσουν στο σπίτι και σου ψινά, τα ξέχαζες αυτά. Λοιπόν. Και λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς από το Just the Two of Us. Νομίζω μπορούσε να μείνει παραπάνω, του άξιζε να μείνει παραπάνω. Πραγματικά. Ήταν καλός, ήταν πολύ καλός. Και η Μαντώ. Πολύ αξιοπρεπής. Και επίσης πρέπει να πάει και στο Survivor ο Κώστας. Θα το συζητούσε, είπε. Λεφτά. Θα μπει και εκεί να ξέρετε. Και πολύ καλά κάνει. Επαγγελματίας είναι, παιδιά. Γιατί πάνε για την περιπέτεια πάνω στο Survivor. Μην τρελαθούμε τώρα. Η υγεία τους κλονίζεται, οι σχέσεις τους. Να σου σκάσει και καμία ιστορία κατσαούνης, Μυριέλα, να ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς. Όχι, είναι πολλά.
που πρέπει να συνυπολογίσει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, και είναι και πολλά τα τηλεφωνήματα που πρέπει να πάρετε στο 1499. Τι είναι αυτό, παιδάκι? Πάτησε την τρούφα. Τι τρώει? Μια σακούλα. Τι σακούλα, τι είναι? Σουβλάκια μέσα, βε, λογικά. Αχ, Θεέ μου, πού το βρήκε πάλι αυτό? Ένα θεό ξέρει. Α, ναι, είναι από το. Τι προστασία είναι αυτή? Παναγία μου, έφερε εδώ ο Βασίλη, θα μα μαγειρέψει μετά την πραμάτια και την τρώει. Το τρώει, λοιπόν, τον τόπο. 14-9-9-9, τηλεφωνήστε πάρα πολλέ φορέ ή στείλτε πολλά μηνύματα στον ίδιο αριθμό. Open και ενώ το νοματεπώνυμό σα και κάνετε την αποστολή. Γιατί αυτό το Σουζούγκι, το Μπέρκμαν 400 άρι, παρακαλώ, ABS, αξία 8.195 ευρώ, σε γκρι ματ χρώμα θα γίνει δικό σα. Είναι όμορφο, είναι ποιοτικό, είναι επιβλητικό, είναι το κορυφαίο σκούτερ της αγοράς. Καταπληκτικό σύστημα φρένων, μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, φανταστική οδική συμπεριφορά για αυτό το αριστούργημα της Suzuki και μπορεί να γίνει δικό σας για τα ωραιότερα ταξίδια σας. Και εντός πόλης, αλλά και εκτός πόλης. Γιατί όταν θα ανοίξει ο καιρός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τα ταξίδια μας. 14-9-9-9. Τηλεφωνήστε πολλές φορές ή στείλτε πολλά πολλά μηνύματα. Ρουλί, βάλε ένα ρουβά να φύγω. Μπορεί μετά να πάω να το χτυπήσω κι εγώ την πόρτα. Του πω, ε, Σάκη, το τόπι μου. Λίγο αλάτι, να λιώσω τα χιόνια. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου ολπονάς. Θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος επί γης. Επιστρέψαμε 12 παρά 7 λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας μέχρι τη μία, γιατί ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε και εμείς. Μαύρη ώρα ήτανε. Μια σκηνή στην ελληνική τηλεόραση, η οποία νομίζω θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη και αποτυπωμένη στο μυαλό όλων μας, όσων είμαστε λάτρεις αυτής της σειράς, του σασμού, αλλά και όσων δεν είναι. Τη σειρά την είδαμε όλοι, παιδιά. Δηλαδή το ψάξαμε, το γκουγκλάραμε, το είδαμε, ήταν συγκλονιστικό. Δεν είναι. Είναι όλο το story αυτό. Είναι όλος ο χαμός, ο άδικος χαμός του Πετρί, όσα ακολουθούν μετά. Είναι ο πόνος. Τι ερμηνεία η Μαρία Πρωτόπαπα, παιδιά. Τι ηθοποιός είναι αυτή. Είναι, μιλάμε, μένεις και το παρακολουθείς όλο αυτό χωρίς λόγια. Ναι. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το επεισόδιο της Δευτέρας το είδαν πάνω από 1.600.000 θεατές. Ακόμα και αυτοί που δεν βλέπουν σασμό, αυτό το επεισόδιο το είδανε. Βέβαια. Η σκηνή που πάει, που είναι στο φέρετρο η γιαγιά του Πετρί και εκείνος είναι μέσα στο φέρετρο και πάει το σκυλάκι του, η Μανταρίνα. Ναι. Α. Η Μανταρίνα ερμηνεύει και το Instagram πέφτει, Ελένη. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Νομίζω και στο δολοφονήσει ο Αστέρης και τον κυδεύουν, έτσι πάνε. Να του πούμε. Κάνει στο σπίτι σου, στην τελευταία του κατοικία. Πέτρο! 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 Τελικά η σιωπή κάνει περισσότερο θόρυβο όταν θέλει να αποτυπώσει τον πόνο, παιδιά. Ένας ηθοποιός, σωστός, αν ξέρεις, αν μπαίνει στο πετσί του ρόλ, παιδιά, είναι τόσο ωραίο που βλέπουμε ελληνικές σειρές και είναι η απόδειξη ότι ο κόσμος. Και βλέπεις και τη Θοδώρα, η οποία Θοδώρα είναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Έξαλλη την έκανε Θοδώρα ξαφνικά. Ο ειδικός αυτούργος αυτής της δολοφονίας, και λίγο έχει βάλει το χεράκι της. Ναι, αλλά περνάει δύσκολα τώρα, τη βρήκε από το Γιώργη. Τη βρήκε από το Γιώργη, γιατί στο γάμο τους μέσα έμαθε, το πληροφορήθηκε. Η σκηνή που βλέπει τον πατέρα του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και είναι τώρα σαν να βλέπει τον εαυτό του. Ήταν πολύ εβδομάδα, πολύ εντυπωσιακή. Και πίσω από όλα αυτά μια Καϊόπη, Ελληνίδα μάνα, του γράφε. Δεν πειράζει, παιδάκι μου, για να το έκανες αυτό θα φταίει κάποιος άλλος να το κάνεις. Εσύ δεν φταίει τίποτα και πώς περνάς και έχεις φάει ζακέτα να πάρεις και πού είσαι. Αυτό, κλασικό. Η οποία Καλλιόπη θα δούμε και αυτή να βάφει τα χέρια της με αίμα. Σε αυτή τη σειρά, ας τα αφήσει και ένα τα χέρια του καθαρά, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εγώ θέλω για ακόμα μια φορά να πω ότι βλέπω ότι η Μαρία την Πρωτόπαπα την είχα δει και στο Μην Πεις Λέξη στη σειρά του Α, νομίζω πριν 2-3 χρόνια με τον Παυλή που έκανε το αυτιστικό παιδάκι. Ναι, 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 μπράβο, τι ωραία. Ήταν συγκλονιστική και τη βλέπεις και εδώ και λες τελικά το ταλέντο δεν είναι, είναι κάτι που στο δίνει ο Θεός αχάρισμα.
Πάμε να φάμε ωραία πράγματα. Πάμε να φάμε το πρωινό μας. Θα σας δώσουμε ιδέες, όχι εμείς δηλαδή. Ο Βασίλης ο Σπόρος, γιατί αύριο που είναι Κυριακή και θα ξυπνήσετε λίγο πιο χαλαρή στο σπίτι, να τι θα ετοιμάσετε τους αγαπημένους σας. Έλα μαράκι μου, να σε δυναμώσω, γιατί έχετε και εκλογές μετά. Έχουμε και εκλογές στη Θεσσαλία, βέβαια. Χαίρομαι που το επισημαίνεις. Είσαι υποψήφια. Είμαι υποψήφια με τους Ενωμένους Δημοσιογράφους, Ελένη. Μπράβο, κορίτσι μου. Σταυρώστε με. Σήκωσε τις πιάτες σου όλες τις. Τις αξιώσεις μας. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι να πω. Ναι, ναι. Τέτοια ώρα είναι ακριβώς η ώρα που δεν μπορείς να χαιρετήσεις, να πεις καλημέρα ούτε καλησπέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Σπόρος είναι ο άνθρωπος που όποτε μπαίνει στην κουζίνα μας, γιατί η Ντίνα μας λείπει, όποτε μπαίνει στην κουζίνα μας, κάνεις θαύματα. Χαίρομαι. Δηλαδή παίρνεις τα πιο απλά υλικά, αλλά τα συνθέτεις με τέτοιο τρόπο που αυτό που βγαίνει, το αποτέλεσμα, είναι κάτι που. Τον ουρανίσκο, είναι δώρο. Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Ευχαριστώ. Τα κάνεις καλύτερα εσύ. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι, είπες κάτι πολύ σημαντικό. Είπες Κυριακή πρωί. Αυτό που θα φτιάξουμε είναι ένα ιδανικό πρωινό προς μεσημεριανό. Μπράβο. Αν έχεις πιει και 2, 3, 4 ποτά το βράδυ. Α, είναι ότι πρέπει για hangover. Ναι, δηλαδή. Γιατί έχει μια σάλτσα που θα δείξουμε την Ολλανδές που είναι λιπαρή και είναι η γιατριά του hangover. Το καλύτερο πράγμα. Φανταστικά. Είμαστε όλοι αυτιά. Να δούμε την κάρτα μας με τα υλικά για να ξεκινήσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, τα λέω εγώ ή θα τα πεις εσύ. Τα λέω εγώ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για το σάντουιτς, το build που θα κάνουμε, 3 φέτες ψωμί του τόστ, 30 γραμμάρια βούτυρο, 3 φύλλα iceberg, 1 μικρή ντομάτα κομμένη σε φέτες, 30 γραμμάρια μουστάρδα, 60 γραμμάρια μαγιονέζα, 10 φέτες bacon, 1 αυγό και 4 φέτες προσούτο. Για την Ολλανδέζνη, η σάλτσα που θα το συνοδέψουμε είναι 2 κρόκια αυγού, 10 γραμμάρια μουστάρδα, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, χυμό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε εύκολα και γρήγορα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το ψωμάκι του τόστ. Θα βάλουμε βουτυράκι, θα πάει στο φούρνο. 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 Μπορεί να γίνει και σε μια τοστιέρα εννοείται, αλλά η τοστιέρα τώρα επειδή θα βάλει βάρος από πάνω θα χάσει λίγο τον όγκο το ψωμάκι και δεν το θέλουμε ακριβώς. Βουτυράκι βάζει. Λίγο βούτυρο από πάνω, ούτως ή άλλως θα είναι αρκετά λιπαρό το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσει λίγο χρώμα και λίγο υγρασία. Λοιπόν, έχω ήδη ψήσει λίγο το μπέικον. Το ωραίο τραγανό μπέικον είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο. Οπότε έχω κάνει μια προεργασία. Πώς δεν σου καίγεται σένα και εμένα μου γίνεται μαύρο? Πιο χαμηλή θερμοκρασία, γύρω στους 150 βαθμούς, λίγο παραπάνω χρόνο. Όπως αρχίζει και λιώνει το μπέικον, το λίπος, συγγνώμη, τηγανίζεται το μπέικον και θα γίνει τραγανό. Δεν βάζει λάδι, το ψήνει. Τίποτα, γιατί έχει το λίπος το δικό του. Πάω φούρνο. Α, τα βάζεις φούρνο μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπέικον μέσα, ψωμάκι μέσα. Κλείνω φούρνο. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε ένα αυγό να τηγανίζεται σιγά-σιγά. Μάτι θα το κάνεις. Μάτι, ναι, θα μπει από πάνω με τον κρόκο να σπάσει. Βουτυράκι, ε. Βουτυράκι. Χαμηλή φωτιά. Το μάτι θέλει βούτυρο. Λοιπόν, αυτό που λέω πάντα και κάνουμε λάθος στο αυγό είναι βάζουμε το λάδι, το βούτυρο και πετάμε το αυγό, κάνει αυτές τις φουσκάλες, πιτσιλάει παντού και δεν είναι ωραίο. Ναι. Χαμηλή φωτιά, σπάμε το αυγό μέσα. Το αυγό πάντα σε επίπεδη επιφάνεια. Πριν λιώσει το βούτυρο το σπάς. Πριν λιώσει το βούτυρο, ναι, πάνω στο αυγό, κοίτα. Σε επίπεδη επιφάνεια το αυγό. Ποτέ σε γωνία, γιατί ξέρεις, στη γωνία όταν το σπάμε, το μισό καταλήγει κάτω. Ωραία. Λοιπόν, και καπάκι. Α, καπάκι, τα αφήνεις έτσι. Ναι. Αυτό. Χαμηλή φωτιά, θα το κουνήσω λίγο να πάει το λίπος από κάτω, το σταυρώνω 5 φορές και θεωρητικά και θα βγει. Μαζί μας. Άρα, εμείς πρέπει να το σταυρώσουμε 10. Εντάξει. Άμα το σταυρώνεις εσύ, Βασίλη, φαντάσου εμείς. Πάμε στο δύσκολο κομμάτι τώρα της υπόθεσης. Οι Ολλανδές είναι βασικό συστατικό του αγαπημένου μπραντς πιάτου που τρώμε. Ποιο είναι? Ex Benedict. Τα αυγά σε ψωμάκι muffin, αυγό ποσέ και ζαμπόν. Σάλτσα Ολλανδέζ. Οπότε, έχει μια πολύ πολύ απλή διαδικασία, αλλά είναι αρκετά εύκολη αν ξέρουμε τα μυστικά. Το πρόβλημα είναι να καεί το αυγό πάνω στο Ben Marie. Έτσι, μπασίνα κατσαρόλιτσα. Ακριβώς. Εδώ έχω μια κατσαρόλα με νερό στο σημείο βρασμού και τα υλικά που δώσαμε τα ρίχνω στην μπασίνα μέσα. Αυγουλάκια κρόκους. Ωραία. Μουστάρδα. Κρατάει αυτή να τη διατηρήσω, να την κάνω ας πούμε σήμερα, να τη βάλω στο ψυγείο και να το φτιάξω αύριο. Φανταστική ερώτηση. Όχι, είναι κάτι που το φτιάχνουμε τελευταία στιγμή. Ανήκει στην κατηγορία από τις χλιαρές σάλτσες. Δηλαδή είναι κάτι που το φτιάχνουμε χλιαρό και το σερβίρουμε κατευθείαν. Δηλαδή στα εστιατόρια το κάνουμε αλακάρτ, φαντάσου, κατά παραγγελία. Έχουμε μπασίνα,
και το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, χυμό λεμόνι, τους κρόκς του αυγού, μουστάρδα και εδώ έχω λιώσει το βούτυρο. Θα βάλω και λίγο βούτυρο. Το λάθος... Εστό, χλιαρό. Χλιαρό, μόλις έχει λιώσει. Το λάθος που κάνουμε συνήθως είναι βάζουμε την μπασίνα πάνω στον μπεν-μαρί, μαγειρεύουμε και γίνονται scrambled αυγά, δηλαδή μαγειρεύονται υπερβολικά. Θέλουμε χαμηλή θερμοκρασία. Εδώ χτυπάω. Βλέπουμε πάνω στην κατσαρολίτσα συνέχεια. Γιατί άμα θέλαμε να γίνουν οι σκράλμπλ, δεν χρειαζόμασταν με μπεν-μαρί, δεν τα βάζαμε και τη όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά ακριβώς. Λοιπόν, χτυπάω συνέχεια, τώρα βάζω αέρα στο αυγό και αρχίζω και το ψήνω. Λοιπόν, προσθέτω λίγο βούτυρο. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Δες εδώ, να τα ανοίξω λίγο το καπάκι. Βέβαια. Καλά, η μυρωδιά είναι μεταξύ το βούτυρο με το αυγό. Και δεν ασχολείσαι καθόλου. Απίστευτο, ε. Ρίχνω μια ματιά στο φούρνο εγώ όσο θαυμάζεις το αυγό. Βλέπεις το μάτι σιγά σιγά. Ωραία, θέλουμε δύο λεπτά για αυτό. Εμείς παιδευόμαστε. Πάνω από το μάτι. Κάθεσαι εσύ και παιδεύεσαι. Ε, ναι, μωρέ, γιατί πόσο καλό σχηματισμένο βγαίνει. Εγώ λαδάκι, δεν βάζω βούτυρο, οπότε του ρίχνω μετά λάδι πάνω. Για να ψηθεί παντού. Είστε μπέλα στα αυγά. Όχι καλέ, το δουλεύω πιο πολύ θέλω να σου πω. Μικρά μυστικά. Λοιπόν, το ένα, το μισό από το βούτυρο που είχα. Τώρα βλέπεις ότι αρχίζει και δένει. Α, ουσιαστικά το βασικό συστατικό της σάλτσας αυτής Ολλανδέζης είναι το βούτυρο. Βουτυρό σάλτσα, μπράβο, έχει βάσει το αυγό. Ουσιαστικά το αυγό κάνει το γαλάκτωμα, το δέσιμο που λέμε. Και το βάλεις όλο τελικά. Όλο το βούτυρο, γιατί το είμαστε πουτσούκο. Σχεδόν έτοιμοι. Ακριβώς. Λοιπόν. Σκέψου, τώρα μιλάμε για μια ποσότητα 2 κρόκων. Εμείς στο εστιατόριο κάνουμε 90. Κρόκους. Ναι. Πώς πάει το εστιατόριο τώρα με την εβδομάδα αυτή, ήσασταν κλειστά. Ήσασταν κλειστά Δευτέρα-Τρίτη. Πήγαμε Δευτέρα, ξεκινήσαμε να μαγειρεύουμε και ξαφνικά λέω κλείστε. Πηγαίνετε όλοι σπίτι. Ναι. Τρίτη πήγα μόνο εγώ έτσι και έκανα λίγο προετοιμασίες για την Τετάρτη. Τετάρτη όμως το κέντρο ήταν πολύ καθαρό και ανοίξαμε και ήταν όλα. Και ήρθε κόσμος. Κάνανε βόλτα. Θα κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Όταν έρχεται κάποιος και έχει παραγγελεί αυτό το που θα μας κάνει τώρα. Ναι. Κάθεσαι εκείνη την ώρα και κάνεις το αυγό, το κοίτα, τυρανίζεις. Όταν είναι πρωί και ξέρουμε ότι έχουμε 60 κρατήσεις και θα σερβίρουμε πάρα πολύ πρωινό, κάνουμε μια μεγάλη μπασίνα και το σερβίρουμε γρήγορα. Α, και το αυγό το έχεις έτοιμο, δεν το κάνεις κάθε ένα-ένα. Αυτό ναι, δηλαδή θα κρατήσει για περίπου μία ωρίτσα σε ένα ζεστό μέρος. Μάλιστα. Οπότε όταν έχεις πολύ δουλειά, αλλά μετά γίνεται αλακάρτ, μπασίνα και είναι έτοιμο. Αλάτι, βάζω λίγο λεμονάκι ακόμα, λίγο πιπέρι. Αυτή είναι η πυκνότητα που θέλουμε, τη βλέπεις. Άκου τώρα που φανταζόσουν ότι γίνεται μια τέτοια σάλτσα με βούτυρο. Τόσο γρήγορα για πρωινό. Πάω φούρνο, βγάζω. Α, το μπέικον έγινε. Σ' αρέσει μαράκι πολύ μου. Πολύ ωραίο. Το κρατήσουμε. Πολύ ωραίο να το φάμε, Ελένη. Για μοσχομύρισε όμως το άτιμο το μπέικον, αλήθεια λέει. Αν δεν είχα κάνει την προδιεργασία, θα θέλαμε άλλα. Περισσότερη ώρα. 8 λεπτάκια κάπου εκεί. Είναι αυτό που σου λέω, ότι τώρα άρχισε και λιώνει το λίπος. Wow. Και στο λίπος που λιώνει, τραγανίζει τον μπέικον. Τόσο όσο. Τόσο όσο. Είσαι ο μάγος του πρωινού. Έχω μαγειρέψει πολύ πρωινό στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το αυγό είναι έτοιμο. Μελάτος ο κρόκος, το βγάζω στην άκρη. Και πάμε να συναρμολογήσουμε αυτό το σαντουίτς. Να χτίσουμε. Να χτίσουμε, τέλεια. Λοιπόν, μουστάρδα Ντιζόν. Βάζω μια λεπτή επιστροφή από μουστάρδα Ντιζόν. Θα μας δώσει την αψάδα. Και αυτό το kick που λέμε στη γεύση. Ναι, αυτό λίγο το twist. Το twist. Ακριβώς. Kick twist πια, δηλαδή, και στο χωριό σας τα είχατε. Αυτά τα kicks. Μαράκι μου. Εκεί που μεγαλώσαμε, πες. Και μαγιονέζα. Μαγιονέζα, πρόσεξε. Έβαλα λίγο παραπάνω. Θέλουμε όμως. Πώς να μην συνέλθει από το hangover, Βασίλη. Μα γι' αυτό. Μετά από αυτό θα τα πιει κι άλλο, ρε Βασίλη. Είναι δοκιμή. Ναι, λίγο κρεσάκι. Τέλεια, και τότε πα στο μπαρ και λε τώρα που. Ξεκινάνε όλα. Συνήλθα από το χθεσινό βραδινό, φτιάξα και ένα βλαντιμέρι. Μπράβο. Δεν λέω ότι το κάνω συνήθω, αλλά μπορεί. Αλλά ήθιστε. Οι άλλοι άνθρωποι. Μπορεί στι 12 το μεσημέρι να δοκιμάζω ένα βλαντιμέρι. Κάποιο φίλο σου. Ναι, κάποιο φίλο μου. Σου έχει πει. Λοιπόν. Τέλο. Iceberg. Η Μαρούλη. Η Μαρούλη. Το iceberg το καλό είναι ότι κρατάει τον όγκο του και είναι τραγανό. Γι' αυτό το προτιμάμε συνήθως. Βάζω και στις δύο φέτες. Τριπλό είναι το θέμα. Τριπλό, θα κοπεί. Λοιπόν, ντομάτα. Ένα μικρό μυστικό στην ντομάτα. Φανταστική γεύση ουμάμι, έτσι μια μικρή οξύτητα. Αλλά θέλει λίγο αλάτι. Που βάζουμε φρέσκια ντομάτα. Λίγο αλάτι για να αναδείξει. Χοντρό. Τέλεια. Να αναδείξει καλύτερα τη γεύση. Λοιπόν. Είναι μερικές φορές που δεν πρέπει να χρησιμοποιείς όλες τις αισθήσεις. Τώρα χρησιμοποιείς την όσφρηση και την,
την όραση. Σε λίγο θα χρησιμοποιήσουμε τη γεύση. Μυρίζει λίγο. Ναι, σωστά. Και την αφή. Λοιπόν. Αυτό είναι για. Καλέ, όλοι είστε αποσβολούμενοι. Θέλει τόσο μπέικον. Ναι, θέλει μπέικον. Είναι BLT. Μπέικον, λέτο, τομέιτο. Πώς το παραγγέλνουμε αυτό, παιδί. Ένα BLT. Αν θέλουμε για την εκδοχή που κάνουμε με το αυγό, το λέμε branch BLT. Αχ, αυτό το θέλω εγώ. Πω, πω. Αυτό θα το φάει ένας. Στη Θεσσαλονίκη το λένε τούμπανο. Ένας θα το φάει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, θέλω λίγη βοήθεια για να το κόψω. Τι βοήθεια να κρύψω. Θα το κόψω εγώ, μην έτσι. Βοήθεια τα καλαμάκια. Ναι. Λοιπόν. Το αυγό που το βάζεις. Τώρα θα το σβάλουμε. Γυρίζω και... Ξαπλώνεις. Ξαπλώνω. Τώρα θα βάλουμε σαλάτα, εντάξει, με παρακάνω. Πραγματικά δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό τώρα. Πότε να το κάνει μετά. Όχι. Σιελόρια, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Σιελόρια. Εδώ. Πάρε και τα αυγά που βάλω τώρα. Από πάνω. Ναι, ναι. Όντως τώρα. Ναι, ναι. Λέω να το κάνω. Εντάξει. Το αυγό. Πω, πω. Και λίγο πιπεράκι βάλω. Εννοείται. Κατάκι πιπεράκι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα βάλεις κι άλλα. Ναι, ναι. Αλάτι, πιπέρι. Έχει... Δεν έχει θερμίδες. Όχι. Κάτι παγιδικό βάλω. Ούτε μία θερμίδα ενέργεια. Δεν έχει. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αν είναι τη σάλτσα καλέ, δεν την κάνουμε. Αυτό το λέμε ενέργεια. Ναι. Και αυτό λοιπόν. Το λέμε δοκιμή. Ξέρω ότι με μισείτε τώρα όλοι πάρα πολύ που θα δοκιμάζω πρώτη. Ωραία, Βασίλη, τι μας έκανες μεσημεριάτικο. Λοιπόν, τη σαλτσούλα και τελειώνουμε, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Προσούτο. Λίγο προσούτο. Και για να βγάλουμε και τις, να βγάλουμε και τις ευθύνες, θα βάλουμε και λίγο τραγάνο μαϊντανό. Ναι, ναι. Για να γίνει λίγο λαθρή. Η προσυνάδα βοηθάει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Καλά, μιλάμε. Καλά, παιδιά, ξέρετε. Καλά, περίμενε. Brands BLT, πρόσεξε τα καλαμάκια μέσα. Όχι, συγγνώμη, είπα καλαμάκια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε πρόβλημα. Τα ξυλάκια αυτά. Ναι, 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 συγγνώμη. Λοιπόν, περίμενε, βγάλω λίγο αυτό. Μπέρδεψες. Τα μπέρδεψα, γιατί Θεσσαλονίκη έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή για Κυριακή πρωί, για πρωινό είναι σούπερ. Ούτως ή άλλως το brunch σημαίνει breakfast και lunch. Έχει μαλτέσιο, περίμενε. Θα φας μεσημέρι άλλωστε, τι βράδυ πάλι θα φας. Είναι μια συνήθεια για να προεκτείνουμε το αγαπημένο μας πρωινό στο μεσημεριανό. Για αυτούς που ξυπνούν αργά. Κυριακή, να ξυπνήσουμε αργά. Εντάξει, δεν μιλάει. Για να μην μιλάει, παιδιά. Συγχαρητήρια. Το έχεις κάνει καλύτερο και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Βρε θηρίο, πώς θα καταφέρνεις. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, είναι η αλήθεια. Εδώ θα μας έρθεις και αύριο. Αύριο νομίζω όχι. Γιατί δεν είναι λίγο, είναι δύσκολη μέρα Κυριακή. Ναι, αλλά θα έχουμε ξενυχτήσει εμείς σήμερα. Και αύριο το θέλουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε και το Instagram του Βασίλη. Για να πάρετε τις πληροφορίες που δεν προλάβατε να πάρετε, είναι κάτι μαγικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλετε να ευχαριστήσετε τον αγαπημένο σας, τα παιδάκια σας, όποιον έχετε στο σπίτι ένα πρωινό και να μην ξετρελαθεί με αυτό. Θα έρθω να το φάω και στο μαγαζί όμως. Όποτε θες. Αύριο. Αύριο. Αφού δεν θα έρθεις εσύ, θα έρθουμε εμείς. Βασίλη, μου ευχαριστώ. Εγώ, καλή συνέχεια. Πάω στην Εφη Μαλτέζου. Έφαγα λίγο. Πάει πουλάκι μου, εσύ. Ξέρεις όμως γιατί έφαγα. Γιατί έχεις πολύ χώρο. Γιατί έχω εσένα. Γιατί έχω εσένα και λέω αυτό. Αυτό έλειπε τώρα να βάλουμε εσένα στην πρεσοθεραπεία. Από εδώ θα σκιάχνουμε. Δεν θα μείνει τίποτε. Να σου πω, εσύ έχεις χώρο. Τρώγε. Κοίταξε, τρώγε, υπάρχουν τα μετίζενές. Το θέμα είναι να απολαμβάνουμε στη ζωή μας ό,τι κάνουμε. Και θα ναι. Φάμε γιατί πρέπει να φάμε. Ναι. Και θα φτιαχτούμε γιατί θέλουμε να φτιαχτούμε. Έτσι. Και όλο το πρόγραμμα είναι. Βέβαια. Και αυτό το πρόγραμμα δεν έχει προηγούμενο, γιατί είναι τριπλό, έτσι. Αυτό το πρόγραμμα που βάλαμε μπροστά για να είμαστε του Αγίου Βαλεντίνου ένα νούμερο κάτω, προσέξτε με, του Αγίου Βαλεντίνου ένα νούμερο κάτω, σε λίγες μέρες δηλαδή. Διότι μιλάμε για 3-on-3. 3x3. Καταπληκτικό, γιατί έχει ένα τριπλό αποτέλεσμα. Είναι τρεις τεχνολογίες, Ελένη μου, οι οποίες δεν γίνεται να αντισταθεί το τοπικό πάχος, η κυταρίτιδα, η επιδερμική χαλάρωση, η λεμφική συμφόρηση, σε αυτά. Σε αυτά τα τρία μηχανήματα δεν μπορεί να αντισταθεί. Το 3x3 που λέμε είναι ότι λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρία μέρη του σώματος. Όχι. Είναι τρεις τεχνολογίες για όλο το σώμα. Είναι ολικό ρομποτικό αδυνάτισμα. Το θέμα είναι ότι σήμερα μέσα από την εκπομπή σου θα πληρώσουν μία σε εκπληκτική προσφορά, αλλά θα πάρουν τις τρεις. Δηλαδή τις δύο μεθόδους θα σας τις κάνουμε δώρο. Εσείς δεν έχετε παρά να κλείσετε και το δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού σας
και να εξασφαλίσετε αυτό το δώρο στο 210-51-58-160 και στην Κύπρο στο 7053-53. Λοιπόν, θέλω να σου πω γιατί το έζησα, έτσι. Για πες λίγο τη διαδικασία, βέβαια. Είναι το No Touch, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ο τεράστιος αυτός βραχίωνας που μας σκανάρει από την κορυφή μέχρι το μικρό μας δαχτυλάκι, βρίσκει και... Δες εδώ, γιατί το έκανα και ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί. Δεν μ' ακούμπησε αυτό το μηχάνημα καθόλου. Και λέω τι στο καλό θα γίνει δουλειά. Με το που σηκώθηκα, Ελένη μου, μέτρησα και τη διαφορά σε πόντους και το ένιωθα. Την ευεξία, τη χαρά, την απελευθέρωση που νιώθεις από ό,τι έχεις φάει, ό,τι έχεις πιει. Απίστευτο. Από κάποια τοπικά έτσι. Πληξίματα, κατακρατήσεις. Που έχουμε όλοι. Μαχάκια. Ή μετά, ξέρεις, από ένα πάρτι, ή μετά από ένα κάλεσμα, αυτό που αισθάνεσαι. Λοιπόν, αυτό το μετράς με το που σηκώνεσαι, το No Touch, το αναδείξατε νούμερο ένα ρομποτικό αδυνάτισμα μέσα στο 2021 εσείς, με την προτίμησή σας. Τώρα, πάμε στο δεύτερο βήμα που είναι η πρεσοθεραπεία. Η πρεσοθεραπεία είναι αυτό ακριβώς που λέει. Σε ισιώνει, σε συντερώνει. Καλέ, ναι, το λέμε τόσο έτσι ωραία στην καθομιλουμένη, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Καταφέρνει να εξαφανίσει την κυταρίτιδα, να μας απελευθερώσει από ειδήματα, κατακρατήσεις, λεμφικές. Κάποιες γυναίκες μας ζητούν να εφαρμόσουμε την πρεσοθεραπεία ακόμη και στην πλάτη. Οι άντρες πολύ στα πλαϊνά, γιατί ξέρεις, μιλεύει αυτό. Βέβαια, όπου θέλουμε. Αυτή την τεχνολογία την εστιάζουμε στα σημεία που έχουν ειδήματα, λεμφική συμφόρεση, κυταρίτιδα, κατακράτηση. Τώρα, το τρίτο βήμα έρχεται για να ολοκληρώσει το αποτέλεσμα και είναι το Slim Wave. Το οποίο το ζήσαμε, το νιώσαμε στο κορμί μας, είδαμε τη διαφορά στους κοιλιακούς μας, στους μυς των χεριών, στους τετρακέφαλους, στα πόδια. Είναι μια εκπληκτική τεχνολογία που μας δίνει 20.000 μυϊκές συσπάσεις μέσα σε μισή ώρα. Αυτό. Άρα η Ζάνεση γυμνάζει παθητική γυμναστική χωρίς να χρειάζεται ούτε να υδρώσεις, ούτε να κοπιάσεις, ούτε τίποτα. Έχει όμως και ένα προνόμιο το Slim Wave, ότι εκτός από γράμμωση κάνει και λιπόλυση περιμετρικά των μυών. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα όλες αυτές οι τεχνολογίες, άντε να πιστέψει ο άλλος ότι τις δίνουμε σε αυτή την προσφορά. Κι όμως είναι αληθινή. Επαναλαμβάνω, μέσα από την εκπομπή κερδίζετε. Πληρώνετε τη μία και παίρνετε τρεις. Και τα τρία βήματα. Σε ό,τι βλέπετε στην κάρτα μας, αυτό ισχύει και είναι αληθινή η προσφορά, αρκεί να πείτε Open Weekend. Τώρα, στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 και στην Κύπρο 7053-53. Το δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού ισχύει για όλους, ασχέτως απόφασης, σε Σύνταγμα Μαρούση, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Θα ξαναδείτε για να πιστέψετε αυτή την προσφορά το σποτ που ακολουθεί. Άντε, γιατί του Αγίου Βαλεντίνου φτάνει. Θέλουμε να γιορτάσουμε. Ένα νούμερο κάτω, έτσι έχω δεσμευτεί. Ένα νούμερο κάτω. Σε μέχρι δύο εβδομάδες θα με ντύζενες. Πάρτε γρήγορα τηλέφωνο για να υποφεληθείτε της προσφοράς. Είσαι κουκλάρα όμορφη, ταλαιπωρείτε και με τα χιόνια. Όχι, ευτυχώς. Α, πού μένεις? Νέο ψυχικό. Α, μπράβο, ήσουν από τους τυχερούς. Έμεινα σπίτι, κορίτσι μου. Έμεινα σπίτι. Εντάξει, όλοι τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Τώρα θα βγούμε όμως, επιτρέπεται και η μουσική. Βέβαια, και θα γιορτάσουμε και ανοίγουν και τα μαγαζιά. Λοιπόν, πάμε σε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να είμαι ειλικρινή, την πιάσαμε την ψηλή μας την κουβέντα. Η Φωτεινή Τσακίρη είναι στην παρέα μας και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν είσαι μόλις χθες, μόλις τώρα την καλώσαμε. Ναι. Και το... λοιπόν, σε βλέπουμε και σε αγαπάμε πολύ στην σειρά του Sky το μόλις εχθές. Μου λες ότι τα γυρίσματα είναι πολύ ώρα εκεί. Πολύ ώρα, καθημερινά. Και περιπετειώδη. Και μάλιστα γλιτώσατε και στο τσαφ με την κακοκαιρία της ελπίδας. Ναι, της Δευτέρας. Είχαμε ξεκινήσει το πρωί και μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας είχε χιονίσει. Και ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση της παραγωγής και μας έδιωξε γιατί θα μας παίζανε οι ειδήσεις. Και σταματήσατε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας? Ναι, σχεδόν. Πάντως της έλεγα πόσο δύσκολη μου φαίνεται αυτή η δουλειά. 10 ώρες την ημέρα για μια γυναίκα. Που είναι και μανούλα ταυτόχρονα και πόσες πολλές υποχρεώσεις έχει αυτό από πίσω του. Και 10 ώρες γυρίσμα κάθε μέρα είναι κάτι ζώρικο. Είναι. Νιώθω. Ξέρω εγώ, ρωτάω. Είναι. Αλλά κάθε δουλειά έχει τα ζόρια της, έτσι δεν είναι? Τι θέλεις από μικρή να γίνεις ηθοποιός? Ήθελα να γίνω πολλά πράγματα. Πολλά. Όπως κάθε παιδί. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε αυτό το πράγμα. Απλά δεν ομολογούσε,
Τολμούσα να το ομολογήσω. Mm-hmm. Ναι. Σε έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές στην τηλεόραση και πάρα πολύ επιτυχημένες. Πάρα πολύ. Ποια σειρά, ποιος ρόλος ήταν αυτός που είπες, ας πούμε, στη Φωτεινή μέσα σου, τα καταφέραμε, τα πάμε καλά, κάναμε, έχουμε φτάσει σε μια μικρή κορύφη. Νομίζω ότι το 50-50, ας πούμε, ήταν μια δουλειά η οποία ξεχώρισε πολύ και αγαπήθηκε πολύ mm-hmm. από τον κόσμο και μας έδωσε αναγνωρισιμότητα, όλα αυτά. Ήταν και μια σειρά η οποία, νομίζω, υπήρχαν πάρα πολλά ονόματα, ήσασταν στο cast, πάρα πολλά. Και ήταν και μια κομβική σειρά για σένα, γιατί φαντάζομαι ότι η ερώτηση που σου κάνουν όλοι από εκεί και πέρα μετά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Παύλο Χαϊκάλη ήταν πώς ήταν η συνεργασία, μήπως είχατε καταλάβει κάτι, πώς ήταν τα πράγματα και αν έπεσες από τα σύννεφα με όσο τελικά μαθαίφθηκαν. Ναι. Αλλά υπόθηκαν τόσες φορές όλες αυτές οι ερωτήσεις που αφορούν αυτή τη θεματολογία που νομίζω ότι την έχουμε εξαντλήσει πια. Περιμένεις και εσύ με αγωνία την απόφαση της δικαιοσύνης για τον Πέτρο Φιλιππίδη? Την περιμένω όσο την περιμένουμε όλοι μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Μας πονάει, τους ηθοποιούς, τον χώρο. Ναι, την περιμένουμε. Είναι και μια σειρά η οποία έχει σταματήσει να προβάλλεται και στις επαναλήψεις. Αυτό είναι και κάποιο οικονομικό κόστος για εσάς τους υπολείπους τοπιούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά αν έχω δει καλά, υπάρχει on demand στο Mega. Όχι, υπάρχει η σειρά. Από εκεί όμως εσείς έχετε δικαιώματα? Νομίζω όχι. Όχι. Άρα λοιπόν ο τηλεθεατής μπορεί να πάει να δει το επεισόδιο στο website του σταθμού, αλλά δεν μπορεί να το δει στο σταθμό, οπότε εσείς δεν πληρώνεστε. Ναι. Αυτό πώς το βλέπεις? Πώς να το δω, οξύμορο τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι? Αφού υπάρχει για να το δει κανείς. Και ξέρεις τι είναι, Φωτεινή? Δηλαδή, έβλεπα τους απαράδεκτους που είχε σκηνές με τον Πέτρο Φιλιππίδη μέσα, ότι προβλήθηκαν κανονικά τα επεισόδια. Παρά την αντίδραση των social media, στο Twitter έγινε ένας μικρός χαμός. Γιατί να προβάλλονται αυτές οι σειρές? Δεν θεωρείς λίγο ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά? Μα δεν το ξέρανε εξ αρχής ότι παίζει, ότι συμμετέχει σε αυτό το επεισόδιο. Θεωρώ ότι έγινε γνώση. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Το βρήκες προκλητικό κάπως? Προκλητικό? Πολλά βρίσκω προκλητικά που συμβαίνουν, δεν είναι το μοναδικό. Τι θεωρείς ότι είναι προκλητικό? Πολλά πράγματα συμβαίνουν προκλητικά. Κοινωνικά, εννοεί στην κοινωνία. Ναι, εννοείται. Έχεις μία κορούλα που είναι 11 και τη Μαλένα. Μάλιστα. Και λέγαμε πριν πώς είναι το μεγάλο μάτι. Θέλω να μου πεις λίγο τι σε αγχώνει που είναι ένα κορίτσι το οποίο θα βγει αύριο μεθαύριο στην κοινωνία, θα αρχίσει να βγαίνει έξω χωρίς την προστασία της μαμάς, να κάνει τις παρέες της. Ποιο είναι το μεγάλο σου άγχος? Αυτή η ανεξέλεκτη βία που υπάρχει σε πολλούς τομείς. Στα social, στα σχολεία, παντού. Αυτό είναι που με απασχολεί πολύ έντονα εμένα, σαν μαμά. Φοβάσαι τους φίλους, τι θα γίνει στα social, πόσο... Φοβάμαι πολλά πράγματα. Φοβάμαι τον εκφοβισμό που υπάρχει και στα social και στα σχολεία, παντού. Μα λένε να έχει social. Όχι, βέβαια, είναι πολύ μικρή για να έχει social. Δηλαδή, αν σε ρωτούσε η μαμά να κάνω Instagram, θα το ελέγχεις εσύ και θα έχεις εσύ τους κωδικούς μου. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Οι φίλες της όμως τι έχουν και δεν έχει εκείνη? Νομίζω ότι οι περισσότερες δεν έχουν, ή έτσι θέλω να πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μικρά για να έχουν Instagram. Τι μαμά είσαι, πιστεύεις ότι στο αν είσαι αυστηρή μαμά, σε επηρέασε καθόλου και οι πεπιθήσεις που είχες από τη Γερμανία? Δηλαδή, έχεις το γερμανικό πρότυπο στον τρόπο που μεγαλώνεις το παιδί σου, να το πω λίγο. Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι με βρίσκεις αυστηρή μαμά? Δεν ξέρω, ρωτάω. Το παιδί μου δεν έχει σώσει άλλο στα 11. Όχι, εδώ δεν είναι. Ρωτάω. Ποια είναι η μέθοδος, ας πούμε, που εσύ αισθάνεσαι καλύτερα, πιο ασφαλή, σαν μανούλα για το μεγάλο? Δεν ξέρω αν έχω συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτοσχεδιάζω. Τα παιδιά δεν βγαίνουν με οδηγίες χρήσεως, έτσι δεν είναι? Ναι. Επομένως, ναι, προσπαθώ κι εγώ με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό να αποτρέψω οποιοδήποτε κακό, τέλος πάντων. Αν μπορώ. Σε δυσκολεύει καμιά ερώτηση που μπορεί να σου κάνει η Μαλένα? Όχι, ακόμα δεν με έχει δυσκολέψει. Δηλαδή, να πεις τώρα πώς να το εξηγήσω αυτό, πώς να της το δώσω να το καταλάβει, να της το κάνω πιο έτσι απλό στο δικό της το μυαλό? Όχι, δεν είχαμε καμιά περίεργη ερώτηση. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι. Φανταστικά.
φαντάζομαι ότι και ό,τι θέλει να ρωτήσει, μα λένε, να είναι και ο μπαμπάς εκεί πέρα, ρωτά όλοι μαζί. Αυτό, μα ναι, έτσι. Το μοιραζόμαστε το βάρος. Το πρότυπο. Τηλεόραση βλέπεις? Δεν προλαβαίνω να πω. Ναι, είναι όταν επιστρέφω στο σπίτι, είναι περασμένη η ώρα και πρέπει να κάνω άλλα πράγματα. Να μαγειρέψω, να κάνω διάφορα τέλος πάντων. Κάποιο σύριαλ έτσι που βλέπεις από αυτό που έχεις ξεχωρίσει, να διαβάζεις το ρόλο σου για την επόμενη μέρα. Κάποια από τα σύριαλ που έχουν ξεχωρίσει έτσι φέτος, βλέπεις ο Σασμός, οι Άγριες Μέλισσες κάνουν μεγάλη επιτυχία. Τέλεια. Κάτι που να το έχεις ξεχωρίσει, να το βλέπεις ή να το ζήλεψες με την καλή έννοια. Όχι. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που όλα τα σύριαλ ή τουλάχιστον τα περισσότερα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό κάτι σημαίνει. Και σε μια εποχή που τα reality είναι και αυτά αρκετά στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος μας ψηφίζει, μας εμπιστεύεται, μας αγαπάει. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί είναι και το μήνυμα νομίζω που περνάμε σαν κοινωνία. Ότι τις καλές δουλειές αισθάνομαι... Τις επιβραβεύει ο κόσμος. Τις επιβραβεύει. Τι θα θέλεις να κάνεις έτσι στη μελλοντική σου καριέρα, στην επόμενη σου δουλειά, μετά το μόλις εχθές, θα τελειώσει φέτος η σειρά? Ποιος να ξέρει. Δεν έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση για του χρόνου. Με τι κριτήριο έτσι βλέπεις και επιλέγεις τους ρόλους σου? Τι είναι αυτό που σε κεντρίζει? Παίρνεις ένα σενάριο και λες, αυτό, σε αυτό θα πω ναι, μου αρέσει. Με το κριτήριο των συνεργατών, του σεναρίου, του ρόλου. Στον τωρινό σενάριο. Το βαθμό δυσκολία. Ναι, τον πύχη, πόσο ψηλά το βάζει ο σενεριογράφος. Στον τωρινό σε ρόλο, τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε και είπες ναι, θα το κάνω? Ο βαθμός δυσκολίας. Και η συνεργασία με τον Θωμόπουλο. Είναι σχολείο, είναι πολύ πολύ. Ναι, πια μετά από τόσες συνεργασίες. Θέλεις να μας αποκαλύψεις κάτι για τη συνέχεια του μόλις χθες? Γιατί τις ξέρω εγώ. Α, δεν ξέρεις. Πόσο μπροστά είστε στα γυρίσματα? Ελάχιστα. Γι' αυτό τρέχουμε. Γι' αυτό τρέχετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και όλα τα καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Φωτεινή μας. Φεύγω εγώ να πάω να συναντήσω τη Χαρά, γιατί βλέπω ότι έχει φέρει πολύ ωραία πράγματα και αγαπημένο και πακέτο. Λοιπόν, σήμερα, Ελένη μου, έφερε για τους τηλεθεατές σου το ωραιότερο πακέτο, ειδικά για τώρα που έχει και κρύο, που είμαστε στο σπίτι. Πακέτο άνεσης, χαλάρωσης. Ναι. Μέσα στο σπίτι, λοιπόν, προσέξτε, 2-11-180-80, όση ώρα με βλέπετε εδώ, έχουν τώρα ξεκινήσει, έχουν ανοίξει οι γραμμές, γιατί σας έχω το μοναδικό ανατομικό μαξιλάρι, το οποίο είναι άνετο, ξεκούραστο, αντιαλλεργικό, ιδανικό για να στηρίζει τον αφιένα σας, για τον ύπνο σας, για τη χαλάρωσή σας, στηρίζει τον αφιένα. Βοηθάει πάρα πολύ να κοιμόμαστε σωστά, ούτως ώστε όταν ξυπνάμε να μην νιώθουμε αυτό το πιάσιμο, ακόμα και στο ροχαλιτό βοηθάει. Το έχω εγώ ζήσει γιατί εγώ έχω αφιένα. Κάσε εδώ. Λοιπόν, θα κοιμηθείς μοναδικά. Πράγμα. Και σας έχω και τις αγαπημένες παντόφλες, μπαμπού, αυτές που έχετε αγαπήσει, αυτές που είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε μία ειδική τιμή. Προσέξτε, μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο ή δύο ζευγάρια παντόφλες μπαμπού ή δύο ανατομικά μαξιλάρια ή ένα μαξιλάρι και ένα ζευγάρι παντόφλες μπαμπού. Α, σήμερα έχεις πολλούς συνδυασμούς. Ό,τι θέλετε εσείς, εγώ θέλω να προλάβετε, γιατί έχω περιορισμένα αποθέματα, συγκεκριμένα πακέτα και με κάθε σας παραγγελία θα σας δώσουμε δώρο μαζί με την ειδική τιμή που θα έχετε. Το υπέροχο αυτό κόσμημα 24 καρατίων επιχρυσωμένο με σμάλτο της εταιρείας Γκαλέο Μιλάνο Ιτάλια. Γκαλέο Μιλάνο Ιτάλια. Κόσμημα δώρο με κάθε σας παραγγελία. Τώρα στο 2-11-180-80 με το απόλυτο πακέτο υγείας, σετ υγείας και χαλάρωσης. Μιλάμε λοιπόν για τις αγαπημένες σου παντόφλες μπαμπού. Αυτές θύμισε μου τώρα, έχουν νούμερο, δηλαδή μπαίνει ο καθένας μας και παραγγέλνει, έχει νούμερο να διαλέξει. Από 35 έως και 45. Εσείς θα επιλέξετε το μέγεθος που θέλετε στο τηλεφωνικό κέντρο και εμείς θα σας το στείλουμε. Με τετραπλή επίστρωση τζέλ στη σόλα, σαν το καλό αθλητικό παπούτσι, κρατάει σταθερό το σώμα, το βάδισμα, είναι υπέροχο, με ίνες μπαμπού, εδώ που βλέπετε, το οποίο είναι αντικραδασμική παντόφλα. Και αντιολισθητική παντόφλα. Λοιπόν, δύο ζευγάρια στο 2-11-180-80 σε ειδική τιμή προσφοράς που δεν ξανάγινε. Τώρα καλέστε, δώρο μαζί, το κόσμημα
Εδώ το υπέροχο 24 καρατίων επιχρυσωμένο Γκαλέο Μιλάνο Ιτάλια με κάθε σας παραγγελία. Ή το υπέροχο μαξιλάρι, το οποίο το είδατε, είναι υπέροχο, είναι ανατομικό, βοηθάει πάρα πολύ και στηρίζει ιδανικά τον αφιένα. Μπορείτε να κοιμάστε άνετα, ξεκούραστε και χαλαρά. Δεν θα πει καλός ύπνος, ε. Δεν έχεις πόνο κεφάλου στο πρωί, δεν έχεις πόνους αφιενικούς, δεν έχεις μυϊκούς πόνους. Δείτε το εδώ το μαξιλάρι. Λοιπόν, δύο μαξιλάρια τώρα ανατομικά, ειδικά. Εδώ βλέπετε με καπιτονέ ύφασμα, καταπληκτικά, σε ειδική τιμή 2-11-180-80. Ή για εσάς που θέλετε να κάνετε το συνδυασμό και να πάρετε το σετ, ένα ανατομικό μαξιλάρι και ένα ζευγάρι παντόφλες μπαμπού, αυτές οι μοναδικές, σε ειδική τιμή προσφοράς που υπάρχει μόνο τώρα στο 2-11-180-80. Θα το ξαναπώ. Ακόμα και το κόσμημα που σας κάνουμε δώρο είναι πρόκληση. Με κάθε παραγγελία. Είναι τέλειο, πολύ στυλάτο. Δεν είναι φανταστικό. Πολύ, πολύ. Είναι 24 καρατίων επιχρυσωμένο, μοναδικό, είναι μοδάτο, ταιριάζει με όλα, είναι πάρα πολύ αριστοκρατικό. Της εταιρείας Γκαλέο Μιλάνο Ιτάλια, βλέπετε και τη συσκευασία που θα σας έρθει. Δώρο με κάθε σας παραγγελία στην ειδική τιμή προσφοράς. Δεν θα πιστεύετε την τιμή που ισχύει για εσάς μόνο τώρα, στο 2-11-180-80. Απλά προλάβετε, γιατί τα αποθέματα είναι λίγα, τα πακέτα είναι λίγα και θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Ή δύο ζευγάρια παντόφλες μπαμπού, μοναδικές, αντικραδασμικές, αντιολισθητικές για όλες τις ηλικίες, ή δύο ανατομικά μαξιλάρια, ή ένα και ένα, ένα σετ, ένα ανατομικό μαξιλάρι και με ένα ζευγάρι, σε ειδική τιμή στο 2-11-180-80 και με κάθε παραγγελία το υπέροχο κόσμημά μας. Μ' αρέσει σήμερα που ήρθες και μου κάνει συνδυασμούς. Γιατί δίνεις τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, σίγουρα, κάθε σπιτιού, να συνδυάσεις τα προϊόντα. Αν και να ξέρεις, τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Αλήθεια. Τα χρειαζόμαστε ειδικά τώρα. Θέλω που να θέλουμε πω, είναι να είμαστε ένας άνθρωπος μόνος του. Κατάλαβες. Θέλει να πάρει ένα μαξιλάρι και ένα ζευγάρι παντόφλες. Σωστά. Είσαι ζευγάρι. Θα πάρεις και δύο μαξιλάρια και δύο ζευγάρια. Ελένη μου, μόνο το κόσμο που κάνουμε δώρο στο 2-11-180-80 τώρα με κάθε σας παραγγελία στην ειδική τιμή αυτή προσφοράς, μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να καλέσετε τώρα. 2-11-180-80. Είσαι θεά, ρε χαρά. Είσαι θεά. Πάμε σε διαφημίσεις και χαρούμενα. Ορίστε, Νατάσα, γιατί σε λέω χαρά. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει. Καλή, σε έχω ξαναπεί χαρά και δεν μου είπες εσύ, Νατάσα. Σε ευχαριστώ, δεν πειράζει. Σήμερα με τα ονόματα έχω πάθει μικρά πολλαπλά, Δεν καλά το κορίτσι. Επιστρέψαμε, ακροβατούμε, λέει. Μόνο εμείς. Επιστρέφουν κι άλλοι. Έχουμε επιστροφές. Καταστροφές. Επιστροφές, καταστροφές. Του πήρε 12 μερούλες. Αλλά ο Βαλάντης έρχεται, παιδιά. Έρχεται. Αύριο μεσημέρι κάτα φτάνει. Με 12 μέρες καθυστέρηση επιστρέφει στην Ελλάδα ο Βαλάντης. Θα πάμε μεσημεάκια στο αεροδρόμιο. Να μάθουμε γιατί, τι έγινε, γιατί τόση καθυστέρηση. Θα λυθούν πολλές απορίες, φαντάζομαι, και ελπίζω και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαλάντης. Συνδύασε και τις διακοπές του μαζί. Ωραία πληροφορία δίνουμε για τους δημοσιογράφους των καθημερινών εκπομπών. Αύριο το μεσημέρι έγινε σας. Τέτοιοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έμεινε 12 μέρες για να συνειδητοποιήσει αυτό που το περιμένει. Και να σκεφτεί τα λάθη του. Σαν τα παιδάκια που τα βάζουμε και το πλάνο του. Σκέψει το λάθος σου και να μιλήσουμε μετά. Ίσως είναι και λίγο πιο οργανωμένο αυτό, δηλαδή, για να σκεφτεί και τι θα πει όταν γυρίσει, πώς θα το αντιμετωπίσει με τις κάμερες, με τους δημοσιογράφους. Γιατί... Εμείς τι είπαμε, κάτι άλλο. Δεν είπε. Είπες να σκεφτεί να κάνει την αυτοκριτική του. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Παιδιά, είπατε να σκεφτεί πώς θα το χειριστεί. Εγώ σας λέω ότι έχει να κάνει με πολύ πιο επαγγελματικό επίπεδο. Όχι να πει α, τι έκανα. Αλλά... Αυτό δεν είπατε. Εγώ θα σας πω για κάτι άλλο τώρα. Ότι έρχεται κι άλλος αύριο το βράδυ. Ποιος? Από το Βαλάντη. Έρχεται και ο Θανάσης ο Βουσκαδουράκης. Αυτός έρχεται στην ώρα γιατί του όμως. Δεν έρχονται μαζί. Αναμενόμενο. Δεν ξέρω, τσακωμένοι. Τι να σου πω, εγώ δεν μιλούνται. Ήταν full booked η πτήση του μεσημεριού και σου λέει ο Βουσκαδουράκης θα έρθει το βράδυ. Αυτό μου κάνει εντύπωση, αφού γυρνάνε την ίδια μέρα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος θα κάτσει από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα μιλήσουν κιόλα. Δηλαδή, για να μας έχουν. Για να πληρώνουμε διπλές βάρδιες. Τα συνεργεία, κατάλαβες. Θα έχει όμως πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει κυρίως ο Βαλάντης. Και ο Βουσκαδουράκης, βέβαια, αλλά κυρίως ο Βαλάντης. Ναι, είμαστε πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγωνία.
Καλά, εντάξει. Όπω το τρώω. Παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Δεν το λέω τώρα. Φυσμένη αγωνία στο πρόσωπό σου. Τον κοιτάω και γέλα. Καλά, δεν θα φάω το βράδυ. Θα φας. Απλά λέω ρε παιδάκι μου ότι όντω έχει ένα ενδιαφέρον πώ θα το. Είναι από του παίκτε οι οποίοι του περιμένει να γυρίσουν ναι. Να δει θα πούνε. Το Βαλάντι ανδιαφυσβήτητο. Το περιμένουμε πώ και πώ. Και νομίζω ότι θα έχει να αντιμετωπίσει και πολύ έντονη κριτική όπω αυτή που άκουσε εν απουσία του. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι τώρα θα, και τι θα απαντήσει. Ποιο θα τα πει μπροστά του. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ καλό ερώτημα. Λοιπόν, πάμε και στον Θέμη Γιωργαντά, τον οποίο απολαύσαμε χθε το βράδυ με ένα πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο. Ο Σαρμπέλ πάντα μα αρέσει όταν μιλάει. Τι είπε χθε. Με εξετάζεις. Τι ήταν αυτό, τι είπες, σήκω στον πίνακα Μαρία να μας πεις τι είπε χθες. Εσύ δεν έχεις να δώσεις την πάσα, παιδί μου. Έχω εγώ να δώσω την πάσα έτσι που την θέλει. Το παίρνω πάνω, αγάπη μου. Ο Σαρμπέλ είπε για τις δύσκολες, τα δύσκολα προβλήματα υγείας που πέρασε και τα ψυχοσωματικά, πώς του βγήκε όλη η ένταση με το χαμό του πατέρα του, του βγήκε σε ψυχοσωματικά διάφορα προβλήματα και το εκμυστηρεύτηκε στο Θέμη Γιωργαντά και θέλω να το δούμε αυτό το απόσπασμα. Πώς βρήκε το lockdown. Το lockdown ήταν λίγο, ήταν πιο δύσκολο για μένα, γιατί δυστυχώς, thank you very much, έκανα μέσα στο lockdown, στα δύο χρόνια δηλαδή που είχαμε lockdown, τρία lockdown νομίζω ήταν, είχαμε τρία. Στην ουσία εγώ τα δύο, ναι εντάξει, τα δύο. Ήταν τρία συνολικά νομίζω, αν ναι, θυμάμαι okay. Καλά. Τέλος πάντων, ήμουν Λονδίνο και έκανα τρεις εγχειρήσεις στο λαιμό. Αλήθεια. Ναι. Ναι, τρεις εγχειρήσεις. Και νομίζω... ήμουν μόνος στο νοσοκομείο. Γιατί... Αυτό ήθελα να πω. Δεν νομίζω πως ήταν και ό,τι καλύτερο να περνάς την. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί έβγαζα όγκο συνέχεια στο λαιμό μου. Το βγάζανε και ξαναγυρνούσε και έκανα πάρα πολλούς μήνες. Έπρεπε να κάνω πολλούς μήνες αφωνία. Δηλαδή και δεν μπορούσα να μιλήσω κιόλας. Δηλαδή έκανα Α και έβγαινε Α. Αυτό γιατί το έπαθες. Είναι μεγάλη σου, δεν ξέρω. Δηλαδή, βασικά είχα χάσει τον πατέρα μου πριν κάποια χρόνια. Νομίζω από το στρες, Θέμη μου. Το μετά, γιατί δηλαδή. Γιατί δεν έχω ξαναρρωστήσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, όταν πέθανε ο πατέρας μου πριν 5 χρόνια, περίπου, μετά κάτι φορά. Δηλαδή, ήμουν συνέχεια άρρωστος, συνέχεια πάθαινα κάτι, πολύ στρες. Και έτσι ξαφνικά έβγαλα όγκο στο λαιμό. Το οποίο πρέπει να μου το αφαιρέσουν βέβαια. Και κάθε φορά που το βγάζανε, γυρνούσε. Τι λες τώρα. Ήτανε πολύ δύσκολα, ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς που δεν ήταν κοντά στις χορδές, δεν μου πειράξε καθόλου τη φωνή, ευτυχώς. Αλλά ναι, έτσι εγώ πέρασα το lockdown μου στο Λονδίνο. Με εγχειρήσεις και αφωνίες κιόλας. Αλλά όλα καλά. Πάντως, παιδιά, πρέπει να ακούμε τα καμπανάκια του οργανισμού. Όταν δηλαδή το άγχος, το στρες, η στεναχώρια, ο πόνος, η θλίψη, η οργή, ο θυμός μας βγαίνουν. Το σωματοποιούμε το άγχος μας πολύ συχνά και έχουμε προβλήματα τέτοιου τύπου και όχι μόνο, και πάλι καλά δηλαδή. Είναι ψυχοσωματικά, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά. Και τα γνωρούμε και πάρα πολύ συχνά, γιατί μας παίρνει καθημερινότητα το μυαλό με το πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας και δεν κοιτάμε τι πρόβλημα δημιουργούμε εμείς στον εαυτό μας. Όχι, βέβαια, βέβαια. Και ενώ κακούμοιρια έπονται, δηλαδή μπαίνει σε ένα κυκαιώνα μετά, έρχεται το ένα. Μετά σου βγαίνει το άλλο, ψάχνεις να αντιμετωπίσεις το πρώτο. Δεν σταματάει. Το είπε και ο ίδιος ότι ενώ έβγαζε τον ένα, εμφανιζόταν άλλος. Είναι το σώμα, παιδιά, λαλίστατο. Τα είπες. Τα είπα και εσύ. Ξεθύμανες. Άβγαλε από μέσα του. Πάμε να κλείσουμε στο βίντεο wall μας. Να το κάνουμε λίγο επίσημα, ρε παιδιά. Show. Έλα, τρουφίτσα μου και εσύ που σήμερα πήγες στις βόλτες σου. Σήμερα η τρούφα δεν είχε ηρεμία. Έφαγε λοιπόν, σακούλες, χαρτοσακούλες. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Να μείνετε στεγνοί, ασφαλείς, προστατευμένοι. Γιατί να προσέχετε. Τι μας περιμένουν με τις βροχούλες, τι μας περιμένουν με τις βροχούλες από εδώ και πέρα. Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Αύριο θα πιούμε και αύριο, πρώτο Θεός, το πρωινό μας καφεδάκι παρέα στις 10 παρα 10 εδώ στο Open. Καλή επιτυχία στο μαράκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να πάμε εμείς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, να πάμε στην ΕΣΥΑ. Είναι πολύ σοβαρές οι εκλογές. Να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσετε. Αν ψηφίσετε ενωμένους δημοσιογράφους, σταυρώστε. Φραγκάκι, θα σταυρώστε με, σταυρώστε με. Στα χέρια σας υψώστε με. Ναι, δεν πιστεύω να είσαι κι εσείς σαν αυτούς που ζητάνε όλη την ψήφο μας και όταν τους έχουμε ανάγκη. Κάτσε να τα πω μία τώρα που έχω πάρει φορά από σήμερα. Όχι, όχι. Πες τη τα. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο 10.